Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Στα 22 λεπτά και μετά από τις 5 είμαστε. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος με όλη την επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο όσον αφορά τον Άρη. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τον Βίβλιο για την ώρα. Μετά τις 5.30 νομίζω αρκετά νωρίς, επειδή δεν το κάναμε χθες. Θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε και με εσάς. Σε μια πολύ βροχερή Θεσσαλονίκη που γίνεται ο κακός χαμός, ειδικά στο κέντρο και προς τα δικαστήρια που είναι φρακαρισμένοι όλοι οι δρόμοι. Έλα, πάρα την Ελίζα τον καφέ σου. Πες, Χαίρετε. Καφεντάρ, καφεντάρ. Έλα. Ωραία, έχουμε και τον καφέ. Μια χαρά, βρήκαμε να παρκάρουμε. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Μέχρι τις 5.30 ότι πούμε, μετά θα ανοίξουμε να δώσουμε. Δίνω στο λαό. Εγώ κανόνισα. Να δώσουμε βήμα στο λαό. Έγινε δουλειά. Έγινε δουλίτσα. Έγινε. Ναι. Λοιπόν. Να δώσουμε δισογραφία πρώτα στον κόσμο, να κατευθυνθεί λίγο. Της τελευταίας στιγμής. Ποιας τελευταίας στιγμής. Τελευταία στιγμής δεν είναι αυτά. Τελευταία στιγμής τώρα το παίρνουν χαμπάρι τώρα οι τελευταίοι. Τελευταία στιγμής λόγω της ότι ανέβηκε πριν λίγο. Α. Δεν ανέβηκε πριν λίγο. Χθες το βράδυ ανέβηκε. Για τάκα. Εντάξει, σήμερα βάλαμε και το ολοκληρωμένο κομμάτι. Εντάξει. Όσοι μπήκατε αργά χθες το βράδυ σε All About Air, εσείς πιάσατε λίγο κλίμα για το τι ετοιμάζετε. Σίγουρα πιάσατε όσοι ακούτε Λίμπερο. Ναι. Καθώς και το πρωί σημειώσαμε ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα για τον Σάβα Παντελίδη. Ότι είναι πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από την ομάδα του Άρη. Προφανώς. Ωραία. Προφανώς. Ο Θόδωρος Καρυπίδης το βράδυ της, τη Δευτέρα μάλλον, κάθισε και ζήγησε τις παραμέτρους. Προφανώς μίλησε και με τον Διαμαντόπουλο και είναι κάτι παραπάνω από πιθανό να ολοκληρωθεί η συνεργασία με τον Σάβα Παντελίδη πριν καν ο Άρης παίξει στην Ξάνθη. Δεν είναι τυχαίο και αντιλαμβάνεστε ότι όταν σημειώνουμε κάποια πράγματα στο Λαμπαουτάρης και τα λέμε στο Λίμπερο και τα έχουμε τσεκάρει και προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Τώρα, αν η εξέλιξη των γεγονότων είναι διαφορετική, προφανώς δεν είμαστε ούτε θεοί ούτε μάντης. Αλλά και στην περίπτωση του Ερέρα και στην περίπτωση του Παντελίδη και όσον αφορά την έλευση του Παντελίδη, που την ακούσατε εδώ στο Λίμπερο αποκλειστικά, και όσον αφορά την αποχώρησή του, προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Αν ο κόσμος σε μερικές περιπτώσεις βιάζεται ή αν δεν θέλει ένα γεγονός να ξέρει ότι είναι αλήθεια, δεν φταίμε εμείς. Εμείς μεταφέρουμε την πραγματικότητα. Δεν μεταφέρουμε αυτό που αρέσει. Δεν μεταφέρουμε αυτό που θέλετε να ακούσετε. Μεταφέρουμε την πραγματικότητα. Ούτε αυτό που ενδεχομένως να νομίζω ότι θέλουμε εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, και όταν λέμε ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον Παντελίδη, και όταν γράφουμε και λέμε και στην εκπομπή χθες και την Κυριακή το βράδυ, και όπου αρθογραφούμε δεξιά και αριστερά, στο SDNA, στο Λαμπαουτάρη, παντού, όταν γράφουμε κάποια πράγματα, δεν είναι το θέλω μας. Είναι πραγματικότητα. Για να φτάσω εγώ εκείνη την Κυριακή το βράδυ να γράψω ότι ο Ερέρα είναι δύσκολο στο να μείνει. Προφανώς αξιολόγησα 5 πληροφορίες και 2 καταστάσεις. Για να φτάσουμε τώρα να λέμε το ίδιο για τον Παντελίδη, κάναμε ακριβώς το ίδιο. Την άποψή μας, τη θέση μας, την είπαμε πολύ νωρίτερα. 16 Δεκεμβρίου ήτανε. Ότι κάηκε. 22. Πόσο ήταν 21, το μάτσο. 21. Πόσο ήταν 21, το μάτσο του Εργοτέλη. 21. Ότι κάηκε. Κάποιοι μου είπαν βιάστηκες, θα εκτεθείς. Καλά λέω. Μακάρι να εκτεθώ. Το θέμα όμως δεν είναι να εκτιθέμεθα εμείς. Ή το πρωί που έλεγε ένας φίλος, πουλήσατε παπά για τον Σουηδό. Τι παπά πουλήσαμε. Ακόμα και τώρα ο εκτελεστικός διευθυντής της ΑΕΚ λέει ότι ξέρουν τι θέλουμε από τον Άρη, δεν μας καλύπτουν αυτά που δίνουν και γι' αυτό θα κρατήσουμε τον Σούντγκρεν. Τι διαφορετικό είπαμε εμείς. Σας είπαμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μία μεταγραφή δεν υπάρχει μόνο όταν και εφόσον
υλοποιηθεί. Υπάρχουν και επαφές και μεταγραφές που δρομολογούνται, αλλά στο τέλος δεν τελειώνει το θέμα. Εδώ έχουμε δει παίκτες να κρατάνε τη φανέλα και μετά από την άλλη μέρα να υπογράφουν σε άλλη ομάδα. Εμείς προσπαθούμε και στο Λίμπερο και στο All About Aris να είμαστε συνεπείς απέναντί σας. Και πολλές φορές ξέρουμε ότι η πληροφορία που σας δίνουμε δεν είναι άρεστη. Δεν θα κάνουμε τους καραγκιόζητες όμως να σας λέμε αυτό που θέλετε να ακούσετε. Δεν θα πάω στη λογική εγώ την πρώτη μέρα που το κάνω ο Παντελής να τον ξεφωνίζω. Επειδή αυτό είναι το κλίμα. Ούτε θα πω ότι φεύγει μετά τον εργοτέλεια αφού δεν φεύγει. Τώρα που φεύγει, φυσικά και θα σε ενημερώσουμε σχετικά. Εγώ νομίζω ότι έχει πάρει την απόφαση του ο Καρυπίδης. Και σήμερα, λογικά, θα τελειώσει το θέμα με τον Παντελίδη. Αυτό είναι αίσθηση αυτή τη στιγμή. Δεν μας το έχει επιβεβαιώσει ούτε ο Παντελίδης ούτε ο Καρυπίδης. Αργότερα, αν μπορέσουμε, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον, θα το επιβεβαιώσουμε. Πάντως, ο Παντελής νομίζω ότι σήμερα κανονικά στην προπόνηση. Κανονικά στην προπόνηση, δεν υπόθηκε τίποτα. Αύριο θα είναι. Λοιπόν, έκανε και τις δοκιμές, ξεκίνησε και δοκιμές ενώψη ξάνας και τα λοιπά, αλλά ίσως οι εξελίξεις τον προλάβουν. Πολύ πιθανό. Και ο Άρης να πάει. Σε έκανε αυτός ή ο Τερζής. Με υπηρεσιακό αυτός. Να πάει με υπηρεσιακό ο Άρης τον Τόλο τον Τερζή. Για δεύτερη φορά φέτος. 100%. Θα πάρει και μια διπλάρα ο Τερζής την Πέμπτη. Και όλα καλά. Εύκολα. Λοιπόν. Αναγκαστικά θα πάμε σε break τώρα και θα επιστρέψουμε για να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα και μετά να ανοίξουμε και τις γραμμούλες. Ωραία. Να τοποθετηθείτε και εσείς για όλα αυτά τα τρέχοντα ζητήματα. Να πω μια κουβέντα μόνο για τον μπάσκετ, ότι πραγματικά είναι αηδία αυτό που είδαμε χθες και δεν αναφέρομαι στην ομάδα του Άρη που ήταν αξιοπρεπέστατη, αλλά αν Παναθηναϊκέ έχει φτάσει στο σημείο αυτόν τον Άρη να πρέπει να χρησιμοποιήσει την διαιτησία για να τον κερδίσεις, μάλλον θα βγεις δέκατος στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης το πάλεψε, ήταν στο 60-59, στο 30, έκανε ένα απίστευτο τρίτο δεκάλεπτο, 9-25, και αν τον αφήνανε να παίξει λίγο άμυνα ακόμα, γιατί μόλις έπαιξε κανονική άμυνα, τα χάσαν οι άλλοι, αν τον αφήνανε να παίξει λίγο άμυνα ακόμα, θα μπορούσε να το πάει μέχρι το τέλος το παιχνίδι. Τελευταία φορά το έφτασε στο 66-62, από εκεί και έπειτα, έφυγε ο Παναθηναίκος, έχει και ποιοτικούς παίκτες, έχει και πολλούς παίκτες, αλλά όταν φορτώνεις τους πάντες με φάουλ, δεν τους αφήνεις να παίξουν άμυνα και βάζεις 24 βολές με 8, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στα Alter Ego, κορυφαία αδρική ένδυση, να πάτε να πάρετε ένα ωραίο παλτό τώρα που βρέχει κιόλας έξω, έτσι, και να βγείτε κυμπάρετε στους δρόμους. Τρία καταστήματα 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και Παύλου Μιλά 36 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της πόλης, και alterengofashion.gr και πίτσα Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Delivery στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. All About Aris On Air, στον Λίμπερο 107,4. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και τα μηνύματά στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Είπαμε νωρίτερα για το βαρύ κλίμα που υπάρχει τον Παντελίδη και τις εξελίξεις που δεν αποκλείεται να υπάρξουν ίσως και στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Αυτό που κάνεις έξω, αδελφέ μου, χαμήλωστο. Ακούγεται. Ναι. Αυτό που κάνεις έξω, χαμήλωστο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν κερδίσαν και στον Περναμπέου. Εντάξει, οκ. Ναι, δηλαδή, για το Θεό. Είναι λοιπόν πιθανόν ακόμα και σήμερα να προκύψουν εξελίξεις. Πριν το μάς με την Ξάνθη, θα δούμε. Δεν λέμε ότι θα φύγει, αλλά το κλίμα είναι βαρύ σίγουρα. Αφού δεν κατάφερε ομάδα να κερδίσει ο Τσιλεβαδιακού την περασμένη Κυριακή. Πάντως, η προπόνηση σήμερα πραγματοποιήθηκε κανονικά. Στο Ορίσιο. Υποβροχή, βέβαια. Αυτή η μίνι προετοιμασία του Άρη για το μάτς με την Ξάνθη, σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο ο Άρης θα πάει με αλλαγές, και θα πάει με αλλαγές όπως την παρουσία του Λάρσον και του Ρος
για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα, όπως φαίνεται. Θα αλλάξουν πράγματα στην 11η, σε μια προσπάθεια να αλλάξει και η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει και την νίκη σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι μάτς Ευρώπης για τον Άρη, στα πηγάδια κόντρα στους Θρακιώτες, και δεν υπάρχει περιθώριο άλλου αποτελέσματος πέραν της νίκης για την ομάδα στο συγκεκριμένο μάτς. Μετά λοιπόν και από αυτό το χάλι, να το χαρακτηρίσω, που είδαμε την Κυριακή στη Λιβαδιά, θα γίνουν αλλαγές χωρίς να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε με τον ένα προπονητή ή με τον άλλο προπονητή, ο Άρης θα πάει αλλαγμένο στο επόμενο παιχνίδι του. Με τον Λάρσον, με τον Ρος να είναι πολύ πιθανό να βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Με τον Ματέο ενδεχομένως να μένει και εκτός εντεκάδας στο συγκεκριμένο μάτς. Αυτό περισσότερο αίσθηση δική μου είναι, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι σε μια κατάσταση που φαίνεται ότι το να βρίσκεται μέσα στο γήπεδο και να παίζει ειδικά ως βασικός δεν τον βοηθάει. Και ίσως θα πρέπει να κάτσει στον πάγκο. Αλλά θα φανεί τι θα γίνει τελικά και αν θα η τεχνική ηγεσία της ομάδας, όποια και αν είναι αυτή, εμπιστευτεί στο μάτι της Πέμπτης τον Αργεντινό. Το κλίμα βέβαια είναι βαρύ αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια. Η ψυχολογία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά από την ήττα στη Λιβαδιά. Γίνονται συζητήσεις, όχι μέσα στα αποδυτήρια, αλλά μεταξύ των παιχτών. Καταλαβαίνετε τώρα πώς το εννοούμε, ότι τι φταίει, τι ομάδα παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Είναι όμως η μόνη αυτή τη στιγμή που μπορεί να αλλάξουν και την κατάσταση, με τον Παντελίδη να μην μπορεί να διορθώσει κάτι αυτή τη στιγμή και να φαίνεται αυτό μέσα στο γήπεδο. Αδυνατεί να αλλάξει την εικόνα της ομάδας προς το καλύτερο προπονητή του Άρη. Είναι καθαρά στο χέρι των παιχτών να αλλάξουν αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια πολύ κακή εικόνα, μια ομάδα η οποία μέσω επιθετικά δεν δείχνει τίποτα. Πρέπει όμως κάτω από αυτές τις συνθήκες να πάει στην Ξάνθη την ερχόμενη Πέμπτη και να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα της δώσει το δικαίωμα να ανέβει στη βαθμολογία και να παραμείνει ζωντανή και με βάσιμες ελπίδες στο κυνήγι της πέμπτης ή της τέταρτης θέσης ακόμα που οδηγούν στην Ευρώπη. Σπαρταράει το ρεπορτάζ. Με Παντελίδη στην Ξάνθη. Λέω εγώ. Η ΠΑΕ Άρης λέει δεν υπάρχει θέμα Παντελίδη. Κατάλαβες. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Παντελίδη. Παιδιά, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, να ξέρετε. Άρα, Νίκο μου, ο Σάβας Παντελίδης θα κατεβάσει την ομάδα και στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Τελευταία ευκαιρία. Last chance. Αν κερδίσει, έχει κάλος. Εγώ μπορώ να πάρω θέση. Αν δεν κερδίσει, δεν τον βλέπω να έρχεται την Κυριακή στα Γιάννενα, με τα Γιάννενα. Εγώ μπορώ να πάρω θέση. Εγώ λέω ότι είναι λάθος την ΠΑΕ Άρης. Αυτό ήθελα να πω. Ότι θα έπρεπε, εδώ που φτάσαμε, να λύσει τη συνεργασία. Η τελική απόφαση από τον Θόδωρο Καρυπίδη είναι προφανώς, γιατί μίλησε με τον Παντελίδη σήμερα και τον Διαμαντόπουλο και όλους αυτούς, ότι παραμένει για το μάτς με την Ξάνθη, του δίνει μια τελευταία ευκαιρία. Συνήθως αυτές οι τελευταίες ευκαιρίες είναι όντως τελευταίες ευκαιρίες. Άρα με Παντελίδη στην Ξάνθη και ο Θεός βοηθός. Αυτή είναι λοιπόν η απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη. Μία ακόμα ευκαιρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως είναι η ομάδα το δεδομένη χρονική στιγμή, νομίζω ότι και να κερδίσει στην Ξάνθη δεν βοηθάει η παραμονή του Παντελίδη πλέον. Φίλε, άμα κερδίσει, όχι. Άμα κερδίσει την Ξάνθη και τα Γιάννη, δεν βοηθάει. Μην το πας εγωιστικά κι εσύ. Δεν αν το γυρίσει ο άνθρωπος και κάνει δύο νίκες. Πρέπει μακάρι να το γυρίσει. Είναι. Αλλά δύο μήνες τώρα δεν με έχει πείσει για κάτι τέτοιο. Ναι, άλλο αυτό που λες. Και άλλο το αν κερδίσει την Ξάνθη.
Αν κερδίσει την Ξάνθη, θα πας, θα βάλεις από κάτω το βασικό σου διευθυντή και τον έχεις όπως το Βικελίδης. Άλλο το ένα. Και με κερδίσει την Ξάνθη και χάσει από τα Γιάννα ή ας πούμε από την Τρίπολη μετά. Τι? Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή. Καλά, άμα χάσει την Τρίπολη, τι έγινε. Η ουσία αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Ότι η απόφαση του Καρυπίδη είναι αποδεκτή από όλους. Αυτός πληρώνει, αυτός αποφασίζει. Αυτός παίρνει και την ευθύνη για την αποφασή του να κρατήσει τον Παντελίδη στον πάγκο της ομάδας. Έτσι. Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από πολύ μεγάλη πίεση, την οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί. Εντάξει. Γιατί έτσι αλλιώς γνώριζε από πριν ότι η Συγξάνθη παίζει στο τελευταίο του χαρτί. Τώρα το παίζει και επίσημα. Συσσαγωγικά επίσημα. Γιατί δεν είναι επίσημο. Εντάξει, δεν έχει βγει ανακοίνωση από την ΠΑΕ που λέει ότι ο κ. Παντελής παίζει το τελευταίο του χαρτί στην Ξάνθη. Το γνώριζε από πριν. Τώρα το γνωρίζει και άμεσα, έχοντας μιλήσει με τον Καρυπίδη και καταλαβαίνοντας πλέον το κλίμα πώς είναι, ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Μακάρι ο Άρης να πάει στην Ξάνθη με τον Παντελή και να κερδίσει την Πέμπτη. Όλοι αυτό θέλουμε. Και να βγάλει και ο Παντελή την ομάδα στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος κίνηση αυτή την ΠΑΕ, δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά ο Καρυπίδης πληρώνει, ο Καρυπίδης αποφασίζει, ο Καρυπίδης παίρνει και την ευθύνη αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη απόφαση. Να διατηρήσει τον Παντελίδη και στο παιχνίδι με την Ξάνθη στα Πηγάδια την ερχόμενη Πέμπτη. Απλά μην φτάσουμε στο σημείο κάποιοι να παρακαλάνε να χάσει η ομάδα για να φύγει ο Παντελίδης. Αυτό, παιδιά, είναι το χειρότερο, να ξέρετε. Αυτό θα είναι αρρώστια. Να πείτε, α, χάσαμε, ωραία, για να φύγει επιτέλους. Ας κερδίσει η ομάδα και ας μείνει ο άνθρωπος. Εντάξει. Το αν είμαστε αισιόδοξοι ή όχι βάσει τη εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης είναι άλλη κουβέντα. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και χθες με τον Χρύσανθο, και εγώ επιμένω ότι δεν ξέρω πώς θα καταφέρει ο Άρης να πάρει αποτέλεσμα την Πέμπτη στα Πηγάδια. Με βάση την εικόνα που παρουσιάζει κόντρα στον προτελευταίο Λεβαδιακό. Ο οποίος είναι μια ομάδα που δεν στρίβει. Εντάξει, για να το πω λίγο λαϊκά και λίγο καφενιάκα. Και μέσα σε 2-3 μέρες κιόλας να καταφέρει ο Παντελίδης να διαχειριστεί την πίεση που υπάρχει για τον ίδιο. Την πίεση που υπάρχει για τους ποδοσφαιριστές. Την κακή εικόνα της ομάδας αγωνιστικά και να πάει να πάρει την νίκη όντρα στην Ξάνθη. Μακάρι να το πετύχει. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε όλοι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά το δεδομένο, επαναλαμβάνω, αυτό που μεταφέραμε και πριν από λίγο, ότι ο Άρης πάει με τον κύριο Παντελίδη και στα Πηγάδια. Τώρα άνοιξε τις γραμμές. 2-3-10, 2-87 και 3-8. Καλύτερη εξέλιξη να ανοίξουμε γραμμές δεν θα μπορούσε να υπάρχει, να ξέρεις. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές από τώρα μέχρι και τις 7 που θα πάμε μαζί. Περιμένουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Δεν τα είπαμε χθες. Δεν βοήθησε η ροή της εκπομπής. Έχουμε σήμερα εξέλιξη, κόντρα εξέλιξη για Παντελίδη. Από το βαρύ κλίμα στην τελευταία ευκαιρία που του δίνεται τη διοίκηση για το παιχνίδι με την Ξάνθη. Όλα αυτά θα συζητήσουμε μαζί. Ήδη έχουμε τρεις φίλους. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. 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 Χαίρετε. 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 Η κατάσταση βέβαια είναι δύσκολη, έτσι. Είναι. Αρκετά. Εμείς, ναι. Εμείς, η ομάδα μας, θέλουμε να κερδίζει. Με όποιον προπονητή και να έχουμε. Σωστά. Καταρχήν θέλω να δηλώσω ότι ούτε ήθελα να φύγει ο Ερέρα, ούτε θέλω να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Όσο κακό και να έχει κάνει στην ομάδα. Αυτό θα το αποφασίσει αυτός που πληρώνει. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι, σωστά. Είπαμε να φύγει η διοίκηση, δηλαδή είπε να φύγει, τον κρατάει, δικαίωμά της, ωραία, και να έχουμε και καλό τυχερό. Να πούμε λίγο για το παιχνίδι κάτω στη Λιβαδιά. Ναι. Προχθές πήρα την προηγούμενη εβδομάδα 2 φορές τηλέφωνο και είπα για τον center for που έχουν, που με έκανε φοβερή εντύπωση στον πρώτο γύρο το τι αγώνα έκανε ο Βέλεθ να μπορέσει να τους συγκρατήσει. Και πάει αυτός και με βάζει τον Μπάσα, ο οποίος δεν φταίει, δεν μπορεί. Και εγώ ρωτάω, αυτός ο προπονητής ήταν διαβασμένος για αυτό το παιχνίδι? Γιατί ο συνάδελφός του που τον πήρε τα σόβρακα κάθισε και μελέτησε, μας απενεργοποίησε και μας έβαλε τον Δελιζήση να κάνει τον Μπαλαντέρ. Και ας αφήσουμε αυτόν απ' έξω. Βοηθό δεν έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή αν έπαιρνε
αν τρελάθηκε αυτός και έβαζε τερματοφύλακα του Σιώπη, ο βοηθός θα πήγε. Γιατί θα κάνει ο βοηθός. Ναι, άκουσε με λίγο. Θα πήγαινε ο βοηθός και του έλεγε βάλ τον μπακ. Ο βοηθός παραθέτει. Καλά, ρε, ο βοηθός. Πάω στη διοίκηση και να πω αυτός κάτι έπαθε. Ο βοηθός δηλαδή, παραθέτει τα δεδομένα στον προπονητή. Παιδιά, ο Παντελίδης το πρόβλημά του δεν είναι τεχνικό. Ναι. Είναι ιατρικό. Δηλαδή. Είναι ιατρικό, έχει πρόβλημα. Όταν με τη Λαμία, όταν έληξε ο αγώνας, έκανε μια δήλωση. Λέει δεν μπορούμε μεσοεπιθετικά να οργανωθούμε και αυτό λέει κάποιος πρέπει λέει, να το δει. Ποιος θα το δει ρε παιδιά, ο Καντινιέρη στη γωνία ή εγώ. Είναι κάποιες φορές οι δηλώσεις του λίγο άστοχες όπως ήταν και αυτό που είπε. Μα τι άστοχες, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ τον εύχομαι να μείνει όσα χρόνια θέλει στην ομάδα. Να φέρει αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως δύο μήνες τώρα δεν μπορεί να αλλάξει την ατζέντα του αγώνα. Εγώ παίρνω αγώνα. Έκανε ο Καραγεωργίου κάτι. Εμείς δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Και δεν με πειράζει που φάγαμε τον γκολ. Με πείραξε γιατί ξέρω τι δεν θα βάλω. Όταν όλη την εβδομάδα κουβεντιάζαμε, γιατί δεν έχω δουλειά και σας παρακολουθούσα, και λέγαμε για τρίμπαλα ιστορίες και τέτοια, αυτά ήταν λόγια του αέρα. Εγώ από μέσα με έλεγε, μπορώ να πάρω ένα χιναράκι. Γιατί δεν μπορώ μπροστά. Μπορείτε να μου πείτε πότε τελευταία φορά βάλαμε γκολ από οργανωμένη επίθεση. Έχει περάσει. Δεν έχουμε. Ναι. Εχθές ρωτήσατε, εγώ τα λέω έτσι επιγραμματικά, να μην σας φάω και τον χρόνο. Ναι, ναι. Προχθές, εχθές ρωτούσατε, θέλουμε σεντερφόρ, θέλουμε. Θέλουμε εξτρέμ, θέλουμε. Μπακ, σεντερμπακ, χαφ, τερματοφύλακα. Απ' όλα θέλουμε. Ξέρετε γιατί φαίνεται ότι θέλουμε. Γιατί δεν μπορεί να γίνει η διαχείριση του ρόστερ. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας άλλος προπονητής, γι' αυτός ο ίδιος. Και να φαίνονταν η ομάδα διαφορετική. Δεν τον έκατσε, δεν ξέρει, έπαθε κάτι, έχει πάθει σοκ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και όσους και να φέρουμε, και μπράβο τη διοίκηση, τη συγχαίρω. Τι να πρωτοκάνει, ποιο να πρωτοφέρει. Όποιους και να φέρουμε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Θέλει εκεί πρόγραμμα. Θέλει να έχει ψυχολογία. Θέλει να ξέρεις τι θέλεις. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό το παιχνίδι που παίζει ο Άρης. Να φύγει ένας να κάνει μια επίθεση και να περιμένει ένας μπροστά. Πού είναι οι άλλοι 4-5 να ακολουθήσουν, μα λέει ξέρεις λέει πρέπει να γυρίσουν πίσω. Και όλες οι ομάδες δεν γυρίζουν πίσω. Είναι απίθανα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στον Άρη. Και εγώ λυπάμαι για την ψυχή και την καρδιά των Αριανών και τα χρήματα που ξοδεύουν κάποιοι άνθρωποι ή κάποιος άνθρωπος. Αυτά πρέπει να σεβαστούν. Όσον αφορά τον Παντελίδη, καλά κάνουν και δεν τον διώχνουν. Για να δούμε πόσο γαϊδουριά έχει απάνω του. Γιατί αν ήταν άνθρωπος, θα έπρεπε να μην γυρίσει στη Θεσσαλονίκη μετά τον Εργοτέλη. Και κάνει το κορόιδο. Και εξακολουθεί να κάνει το κορόιδο. Εγώ φαντάζομαι ο Καρυπίδης θα περίμενε να πει πρόεδρε φεύγω, ντρέπομαι. Κάθεται εκεί να πάρει την αποζημίωση. Να είσαι καλά γιατί έχουμε και άλλους δύο. Αυτό εγώ τον καταμαρτυρώ. Να είσαι καλά. Σε έναν Άρη που αγωνίζεται. Είναι κρίμα. Έγινε φίλε. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να έχουμε μακάρι. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας κύριε. Γεια σας κύριε Κώστα. Έχετε μεγάλη ευθύνη γιατί κάνετε τους οπαδούς προπονητές. Παραγωγή και δημοσιογράφη. Δεν απευθύνουμε προς εσάς. Εσείς ποιους απευθύνεστε τότε αφού τα λέτε εδώ πέρα. Όχι, δεν απευθύνομαι προς εσάς. Γενικά. Α, γενικά. Μάλιστα. Γενικά μιλάω. Ναι. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα δεν δίνουν να το κάνουνε συνάδελφοί σας ή και άλλη παραγωγή πριν 20-30 χρόνια. Δηλαδή, δεν δίνουν το. Δηλαδή. Να μιλάνε για συστήματα, να μιλάνε για να κρίνουν επαγγελματίες και ούτω καθεξής. Δυστυχώς το δυστύχημα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ότι ερασιτέχνες παράγοντες διαχειρίζονται επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Από εκεί ξεκινάει το όλο θέμα. Τώρα, όταν με την πίεση των αποτελεσμάτων, καλά ο κόσμος, αλλά άτομα έμπειρα όπως εσύ Χρύσανθε, που έκανες υπεύθυνος επικοινωνίας και είχες έμεση άμεση επικοινωνία με τους διοικούντες. Μάλιστα.
κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να είσαι τόσο κατηγορηματικός όσον αφορά το συγκεκριμένο προπονητή που εσείς οι ίδιοι παραδεχόσαστε ότι ήρθε και ανέλαβε μια ομάδα που δεν ήταν γυμνασμένη. Να πω ψέματα δηλαδή, να μην πω την άποψή μου. Όχι, να μην πείτε ψέματα. Αλλά. Απλά. Να ωρεοποιήσω μια κατάσταση. Τι θέλεις. Περίμενα από σένα να δείξεις μεγαλύτερη υπομονή. Αν θες και ανοχή. Και ανοχή. Καλά, κοίταξε. Τα όρια της υπομονής και της ανοχής του καθενός είναι διαφορετικά. Από εκεί και έπειτα, όταν εγώ ως άποψη έχω ότι δεν βλέπω καμία μα καμία προοπτική πλέον, δεν θα πρέπει να το σημειώσω. Θα πρέπει να κοροϊδεύω το ακροατήριό μου. Όχι, θα πρέπει να πνίξω την άποψή μου. Τι θα πρέπει όχι, να κάνω. Όχι, αλλά δεν πρέπει να καταλήγεις σε εύκολα συμπεράσματα. Ποια είναι τα εύκολα συμπεράσματα. Λοιπόν, τον διώχνουμε. Άντε και τον διώξαμε. Ναι. Εγώ δεν είπα να τον διώξουμε. Εγώ είπα ότι η άποψή μου είναι ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει καεί. Και ότι δεν μπορεί, και το είπα όχι τώρα, πριν ένα μήνα. Και δεν μπορεί να ανατρέψει το κλίμα. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα οι προπονητικές του ικανότητες. Είναι και το όλο κλίμα που υπάρχει εις βάρος του, δικαίως, αδίκως, δεν το εξετάζω αυτό. Υπάρχει όμως το κλίμα. Το όλο βγαίνει, κλίμα... μιλάει, λέει καλησπέρα σας και από κάτω υπάρχουν 484 μπινελίκια. Αυτό κλίμα... μεταφέρεται στην ομάδα. Η αμφισβήτηση κλίμα... υπάρχει από όλους. Το όλο κλίμα από που ξεκινάει. Εάν ήταν ξένος προπονητής, δεν θα ήταν κύριε αυτή μου, η ανταπόκριση. Μπαίνει στη διαδικασία του να αναλύσεις το γιατί. Εγώ δεν αναλύω το γιατί. Εγώ στέκομαι στο γεγονός. Εγώ είμαι της γνώμης. Είναι πάντως. Σαν να μου λες, πρόσεξε τι να μου λες. Ήταν ένα αυτοκίνητο και έτρεχε και τράκαρε. Άλλος θα πει τράκαρε γιατί έτρεχε υπερβολικά. Άλλος θα πει χάλασα τα φρένα του. Άλλος θα πει ότι χτύπησε ένα σκυλί. Εμένα δεν με νοιάζει γιατί. Εμένα με νοιάζει εγώ... το γεγονός. Πάντως, εντάξει, δέχομαι την άποψη. Αυτό λέω. Πάντως, και με ισοπαλία στην Ξάνθη, ο προπονητής θα πρέπει να συνεχίσει. Μα να σου πω κάτι, πρόσεχε να σου πω κάτι. Να καταλάβει κάτι ο κόσμος και νομίζω το καταλαβαίνει όσοι μας ακούνε και μας διαβάζουν αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε να φύγει ο Παντελίδης. Ούτε έχουμε τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο. Δεν λέω ότι έχεις προσωπικό. Λέω το εξής. Και παρακαλώ πάρα πολύ και τα πάντα να κερδίσει την Πέμπτη. Και να κερδίσει και την Κυριακή. Και να πει στη συνέντευξη τύπου με είχατε τελειωμένο και εγώ έκανα δύο νίκες. Και θα σας βγάλω και Ευρώπη. Μπράβο θα το πούμε. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλω, επειδή έχω υψηλές απαιτήσεις από το πρόσωπό σου, ωραία. Δεν θέλω να επηρεάσει από την περαιτέρω ατμόσφαιρα. Είμαι ο μόνος που δεν επηρεάζεται με τέτοια θέματα, να ξέρεις. Ποτέ. Πλέον. Κάποτε επηρεαζόμουν. Να είσαι καλά. Γεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Αλλά συγγνώμη, χρειάζεται περιραίωση ατμόσφαιρα αν έχω αποκλειστεί από τον Εργοτέλη που ήθελα ισοπαλία και χάνα τον πρώτο τελευταίο λεβαδιακό. Χρειάζεται περιραίωση ατμόσφαιρα να μου το πει. Ήμαρτον, η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι διαφορετική από αυτά που λέω εγώ. Η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι η μπινελίκια. Πάμε στον επόμενο. Εμείς σεβόμαστε τον οποιοδήποτε άνθρωπο φοράει φόρμα ή φανέλα με το Θεό στο στήθος. Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Κάτσε, λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Έτσι και με ξαναδιακόψεις. Ναι, ναι. Θα τελειώσουν όλα για σένα σύντομα. Τελειώνει ο Παπαδόπουλος. Πάμε στον επόμενο φίλο Βασίλη Καβαδία, αν περίμενε. Δεν περίμενε. Πάμε στον επόμενο. Όχι. Γι' αυτό και ο τίτλος, φίλε, σε τέτοιες περιπτώσεις που οι ίδιοι άνθρωποι του Άρη λένε ότι φεύγει ο Παντελίδης και μετά λένε. Είπα, Άρης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα Παντελίδη. Δεν βάζεις. Τρεις φίλοι. Δεν βάζεις τη λέξη τελειώνει ο Παντελίδης, αλλά βάζεις βαρύ το κλίμα και πιθανότερο κρατάς την πισινή σου. Γιατί ξέρεις ότι το πρωί σου λένε άλλα και το απόγευμα σου λένε άλλα. Αλήθεια είναι αυτό και αποδεικνύεται. Έλα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Και ο Κώστας μας έκανε στους αγκράτες. Καλησπέρα και σε εσάς. Εντάξει, τον φάγατε κι αυτόν. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Τον τελειώσατε. Όχι ακόμα. Που είχαν δείπνο οι παίκτες. Μήπως ετοίμαζαν την... Ποιο. Αυτό. Αυτό. Οι παίκτες τι. Οι παίκτες δεν είχαν ένα δείπνο. Την προηγούμενη εβδομάδα. Προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτό. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν και ο Παντελίδης εκεί. Ρίξω. Α,
Ναι, ήταν και ο κλήρο, ήταν και ο Παντελήδης, αλλά ήταν σε άλλο τραπέζι. Μήπως ρίξαν τον κλήρο, ποιος θα φαγωθεί. Όχι. Ρε παιδί μου, περιμένω τώρα στην επόμενη συνέντευξη του Καρυπίδη να πει: κατάλαβα τι λες. Παίκτες, τέσσερις, κατάλαβα τι και λες. Μου είπανε: κάθιζε πολύ, διώξτονα. Ναι. Λάθος. Γι' αυτό δεν πρέπει. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ τέτοιες λεπτομέρειες να τις. Ακόμα και αν ισχύουν. Έτσι ακριβώς, κύριε Τσαλτήρη, ακριβώς. Να τις λες σε συνέντευξη τύπου. Ακριβώς. Καλά, το είπα, και, το είπα μόλις τελείωσε η συνέντευξη τύπου, το είπα. Το έχεις πει και πριν γίνει η συνέντευξη. Έτσι. Δεν πρέπει. Το έχεις πει και σε εκπομπή σου και δεν έπρεπε να το πεις, Χρήστα. Ποιο? Αυτό. Και μάλιστα. Όχι, εγώ μπορώ να λέω τι θέλω, φίλε. Ο Καρυπίδης δεν πρέπει να το πει. Ναι, έχει άλλη βαρύτητα το τι λέει ο ίδιος. Βέβαια, αυτό λέω. Σαφώς. Ο ίδιος δεν πρέπει να το λέει. Εγώ λέω δημοσιογραφικές πληροφορίες και κρίνουμε γι' αυτό. Αυτός δεν πρέπει να το πει αυτό το πράγμα. Όχι, δημόσια. Δεν πρέπει να το πει. Γιατί, γιατί τώρα ξέρεις τι. Γιατί τώρα ξέρεις τι λένε όλοι. Μπούμεραν. Καλά. Μπούμεραν. Καλά, οι πέντε παίχτες που πήγαν και είπαν για τον Ερέρα δεν πάνε να πουν τώρα για τον Παντελίδη. Δεν ξέρω, πάνε. Μήπως όχι. Πήγανε. Δεν κατάλαβες τι λέω. Είπα ότι τώρα ο καθένας μπορεί να λέει Προεδρέ. Ακριβώς, οι πέντε παίκτες που ήρθαν και σου είπαν για τον Ρέρα. Για τον Παντελίδη σου λένε τίποτα. Του δίνει έρευνα έτσι, και πάτημα να σκεφτεί το οτιδήποτε, έτσι. Το οτιδήποτε. Πάντως κάποια στιγμή θέλω. Δεν το κάνω γιατί τα παιδιά παίζουν και τα λοιπά από σεβασμό. Θέλω να μας επιτρέψει η ΠΑΕ να πούμε ποιοι είναι οι πέντε παίκτες. Δεν σας επιτρέπει. Όχι, δεν μας επιτρέπει. Δεν μπορεί να μας πει τι να κάνουμε ή οτιδήποτε άλλο. Αν είσαι ρεπόρτερ δαιμόνιος. Δαιμόνιος και μάχητικός. Εγώ ξέρω ποιοι είναι. Και δεν είναι καταρχήν δεν είναι πέντε. Καταρχήν δεν είναι πέντε. Είναι λιγότεροι περισσότεροι. Είναι εφτά. Είναι εφτά. Οπα. Αλλά δεν πήγαν όλοι μαζί. Δεν πήγαν ως ομάδα. Ένας μπαίνει στο δωμάτιο. Τέλος πάντων. Οι λεπτομέρειες πάντα είναι οι πιο γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Κάποια πράγματα δεν πρέπει. Το πιο τριγκαδόρικο. Δεν πρέπει πραγματικά. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Αυτό με τον Όφη, ας πούμε, και τον ΠΑΟΚ. Το ξέραμε. Μας το έχουν πει όλοι οι ποδοσφαιριστές, μας το είχαν πει. Και να κάνουμε ρόμπα την ομάδα. Όχι, εντάξει. Εγώ είδα ότι έγινε σκάουτινγκ με το Λιβαδιακό και πήγε τέλεια το σκάουτινγκ. Γιατί χρειάζεται να κάνει σκάουτινγκ με το Λιβαδιακό, πήγε τέλεια το σκάουτινγκ. Ή άλλαξε ο προπονητής. Άλλαξε ο προπονητής. Με τον Λεβαδιακό. Που το team κοίταξε. Του, ο Ερέρα δεν είχε στο team του τι δεν είχε. Άκου λίγο, άκου λίγο. Αν στο σκάουτινγκ. Αν στο σκάουτινγκ με τον Λεβαδιακό είδανε το μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Είναι φυσιολογικό, ρε φίλε. Λείπαν όλοι οι μαύροι. Ο Μαρκόφσκι μπήκε στο 90, γι' αυτό. Μήπως έδειξε της Μπαρτσελόνα, όχι του ΠΑΟΚ, ας το πούμε. Και φοβήθηκε, έπαιξε ο άνθρωπος λίγο πιο συντηρητικά. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι φταίνε, έτσι. Όλοι φταίνε, υπό την έννοια ότι χάθηκε η πρόκριση στον Εργοτέλη και ήταν το τραγικότερο μέχρι στιγμής αυτό που έχει συμβεί στην ομάδα. Είναι απώλεια στόχου. Το πιο τραγικό από ό,τι έχει συμβεί είναι ο Εργοτέλης. Ή τον διώχνεις εκεί, ή συνεχίζεις και τον πιστεύεις. Συμφωνώ. Γιατί έκανες τρομερές αλλαγές στην ομάδα σου για να τον φέρεις. Συμφωνώ. Και θα είναι πολύ τραγικό να τον διώξεις. Κοίταξε. Γιατί εφόσον τον πιστεύεις. Γι' αυτό τις έκανες εγώ ξέρεις τι αντιλαμβάνομαι. Επειδή, λοιπόν, εγώ ξέρεις τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, λέτε ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό και ο Άρης πηγαίνει από χάλι σε χάλι. Εγώ θα σου πω ότι ξέρουμε πολύ καλά γιατί πηγαίνει ο Άρης από χάλι σε χάλι. Γιατί είναι η μόνη ομάδα που δεν βελτιώνεται παρότι άλλαξε και προπονητή. Γιατί έχει τρομερές αλλαγές στο ρόστερ του και στο αγωνιστικό του πλάνο. Και αυτό ποτέ δεν πρόκειται να φέρει σε ισορροπία την ομάδα. Συνδυασμό, ποτέ. Όσοι προπονητές και να έρθουν. Σε συνδυασμό αυτό που λες. Με το γεγονός ότι το καλοκαίρι ήταν μια τελείως νέα ομάδα, οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Ναι, είναι βασικό αυτό που λες. Είναι ο βασικός λόγος. Και τότε και έκανε το μεγάλο του λάθος ο Καρυπίδης που περίμενα να βγει και να πει στη συνέντευξη τύπου: κύριε, δεν με νοιάζει. Αν δεν θα βγω Ευρώπη. Κοίταξε πώς το λέω. Δεν με νοιάζει αν δεν θα βγω. Θέλω να βγω, αλλά δεν με νοιάζει. Γιατί κάνω πάνω να στρώσω μια άλλη ομάδα. Θέλω ένα βάθος, θέλω ένα κορμό. Αυτό μπορεί να μας στοιχήσει την Ευρώπη. Πάμε ενωμένοι και ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Θέλουμε την Ευρώπη. Αν δεν βγούμε, δεν θα καταστραφούμε. Θα έπρεπε να βγει και να το πει. Να είσαι καλά. Πάνω. Να είσαι καλά, γιατί έχουμε άλλους δύο και έχουμε και το break. Πάμε στον break. Έχουμε 6,5 ώρα θα κάνουμε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Άλεξ. Μόλις βγήκες να πεις το φρέσκο ρεπορτάζ, τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα συνοψίζεται όλη η κατάσταση. Ναι. Είπες, μένει ο Παντελίδης. Λέει ο Νίκος, ναι, αλλά δεν συμφωνώ. Και λες εσύ, οκ, αλλά αν κερδίσει την Πέμπτη και την Κυριακή, και λέει ο Νίκος, και άμα χάσει την Τρίπολη, αυτό μέχρι που μπορεί να μας ακολουθεί. Δηλαδή, ο Παντελής πρέπει να φύγει για επικοινωνιακούς αυτό. Ή για ουσιαστικούς λόγους. Υπό ποια έννοια το λέω. Ο Άρης προχθές έπαιξε όπως έπαιξε στα Γιάννενα και στον Πανιόνι στο πρώτο ημίχρονο και στην ΑΕΚ. Για μένα η ομάδα δεν μπορεί να παίξει καλύτερα. Όχι ο Παντελίδης να φύγει, οποιοδήποτε.
Όποιο και να έρθει, η ομάδα θα παίζει έτσι στα χέρια του. Όταν υπάρχει όμως αυτό το κλίμα για τον Παντελίδη, ναι, ξεκινάμε αλήθεια. Από ένα μείον. Εγώ θα σου πω το εξής. Ανεξάρτητο τι λέμε εμείς, πρέπει να αποφασίσει ο Καρυπίδης. Μπράβο. Αν θα πάει με τον Παντελίδη, ναι, ή αν δεν θα πάει με τον Παντελίδη. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Καρυπίδης από το βράδυ της Κυριακής, στις 8.30 λέει τον διώχνω, στις 9.30 λέει τον κρατάω, στις 11 λέει τον διώχνω, στις 12 τον κρατάω και πάει σε αυτή τη διαδικασία. Μα δεν μπορεί, δεν είναι σαφές το ότι είναι καλύτερο για την ομάδα. Δεν το κάνει επειδή είναι παλαβός. Επειδή την Πέμπτη παίζει όλη τη χρονιά σε ένα γήπεδο που θα βρέχει δύο μέρες στην Ξάνθη. Με τον διαιτητή ορισμένο να είναι υπήρου. Με την Ξάνθη να είναι ήδη φοβερό παράρτημα. Δηλαδή πάει να παίξει τρομερά δύσκολο παιχνίδι στην πραγματικότητα. Ας μην γελιόμαστε. Οπότε κάνεις το λιγότερο κακό, το μη χειροβέλτιστον. Δηλαδή, ή θα κατέβεις με τον Τερζή, ή θα κατέβεις με τον Παντελίδη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κατέβαινες με άλλο προπονητή. Με τρίτο προπονητή. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το ρεαλιστικό. Και λέει, θα τον κρατήσω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Τώρα, το ότι ο Καραγεωργίου μας έκανε τα σωστά μαρκαρίσματα και αυτά, δεν υπάρχει. Αυτός ο Άρης θα παίζει έτσι. Ο Ματίγια με το Σιώπη παίζουν, αυτό είναι. Στους κλείνουν, στους κλείσανε. Δεν είναι θέμα οδηγιών. Δηλαδή, δεν είπε στον Τόνσον να ανεβαίνει να ζητά μπάλα, ας πούμε, και θα το πει τώρα. Είναι προφανή αυτά που έπρεπε να γίνουν. Δεν θα έρθει ο άλλος ο γονής να τα κάνει γιατί ο Χάζος Παντελίδης δεν τα έκανε. Δεν γίνεται να τα κάνει η ομάδα. Άρα το θέμα του μην το... Κι αν είπε να σου πω κάτι, κι αν πήραν την απόφαση, εγώ το περίμενα να πούνε ότι φεύγει. Στην πραγματικότητα το θεωρώ ανατροπή. Αλλά αφού ήταν να μείνει, και επειδή άκουσα και 5 λεπτά έτσι, στο Super 3, που έλεγε πολύ σωστά πράγματα για το μάτι της Πέμπτης, ότι ο καθένας πρέπει να κάνει το καθήκον την Πέμπτη και άρα ο κόσμος φωνάζει Άρης και να μην βρίζει τους ήδη επιβαρημένους που όταν μένουν πίσω στο σκορ δεν μπορούν. Ενώ πρέπει εμείς να τους κάνουμε να μπορέσουν. Αλλιώς τι είμαστε, αλλιώς είμαστε πανετολικός. Άρα εν όψη της Πέμπτης είναι αμαρτία. Μπορεί με ένα διπλό να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δεν παίζουμε με τη Manchester United. Είναι φοβερά δύσκολο ματς. Αλλά αν όλοι κοιτάμε προς την ίδια κατεύθυνση, μπορεί και να το σώσουμε. Γιατί έχουμε πέσει πάνω από τον ασθενή και αντί να του κάνουμε λίγο χώρο να πνεύσει, του βαράμε φάπες να συνέλθει και να τον σκοτώσουμε. Γιατί χθες είπες κάτι πολύ σωστό και κλείνω. Ότι άμα είναι πάρε, φέρε, κάνε ρε μεταγραφές, δεν διώξε πάντα λίγο ρε πάρε άλλον, του χρόνου θα είμαστε ήδη 2 εκατομμύρια μέσα. Κάπως λίγο. Είναι το ανάποδο από αυτό που γινόταν. Όχι το ανάποδο, προς το ίδιο είναι με αυτό που γινόταν ανανέωση στον Κόκε. Ας πάρει αυτό στην απόφαση. Το δείτε και στο κάτω-κάτω αν δεν φτάνουν τα λεφτά. Γιατί πάντα λέει ότι θα θέλει και αποζημίωση. Μπορεί να χρειαστεί, πώς να πω, είναι άλλες οι αποφάσεις για το καλό του Άρη και άλλες οι αποφάσεις του θυμού του οπαδού. Τι να κάνουμε. Η ομάδα είναι αυτό. Και στο κάτω-κάτω να πω και κάτι. Αν είχαμε center for, παράδειγμα, αν δεν είχε χτυπήσει ποτέ ο Γιουνές, μπορεί ο Άρης να έχει άλλους 4 βαθμούς. Μια center, μια κεφαλιά, ενώ ότι έγινε στον Όφη. Ναι, αλλά χτύπησε. Αυτό είναι το θέμα. Και Παντελίδης... δεν γινόταν διαφορετικά. Και ο Παντελίδης είχε πει ότι δεν θέλει φόρτ πριν ένα μήνα. Εντάξει, είναι και κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Πεθαύριο έχω την αίσθηση ότι θα παίξει με Διαμαντόπουλο ο center for, όσο και αν ακούγεται ρισκαδόρικο. Γιατί κάπως πρέπει να αξιοποιήσει και την κοινή διαφορετικά. Εκεί το άνθρωπος πνίγεται. Δεν ξέρω. Να παίξει με τον Λάρσον. Υπάρχει ο Λάρσον. Ο Λάρσον θα παίξει από τη μια μεριά. Από την άλλη. Μπορεί να παίξει κορυφή. Θα παίξει κορυφή ο Λάρσον. Και θα πάει ο Ντιγκινή στα άκρα. Οκ. Εγώ θέλω Ντιγκινή στα άκρα και τον Γκαρσία στον πάγκο. Νομίζω και τον Μπάσα Σιόπη στο κέντρο. Τον Μπάσα Σιόπη δεν πρέπει να χαλάσει ποτέ. Μαζί. Τελείωσε. Μαζί σου. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά. Έγινε άλλο καλά. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Πριν πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Κάτσε και παππού. Ναι. Έγινε, ρε φίλε. Όταν ξεκίνησε να κάνουν εκεί οι σύνδεσμοι και διάφορα πανιά, ψάχαμε να πούμε τι θα γράψουμε στα διάφορα πανιά, ρε παιδί μου, πάνω έτσι. Καλά, ο Παδόπουλος δεν το θυμάται. Ο Τσάρλ μπορεί και να το θυμάται. Υπήρχε ένα πανί που έλεγε θα με βρείτε νεκρό για τον Άρη. Ναι. Με κόκκινο γράμμα τα κιόλας. Το Super 3. Και έμπαινε παντού. Παντού. Σε ένα μάτς. Το ΆΚΑ με τον Ολυμπιακό, με Τάρπλεϊ, τότε που πεζότανε το πρωτάθλημα και βασικά να πω ότι το θα με βρείτε την εποχή τον Άρη, το διάλεξε ο Μπρούνο για να το γράψει. Σε ένα μάτι τότε με τον Ολυμπιακό, τότε που πήγαμε κάτω και ήταν της τρελής, τότε περιτρεπόταν φυσικά οι μετακινήσεις, είχαμε και το πανί αυτό, έγινε εκεί το μελέ, αυτά, κακό ιστορίες, τρώγαμε συμφώνια και τι δεν έγινε εκεί κάτω. Και πήγα να μας πάρουν το πανί. Το τι έγινε τότε,
Το ξέρουν πολύ λίγοι. Και πώς μας το πήραν. Θα με βρείτε λοιπόν για τον Άρη λοιπόν. Αυτά που γίνεται στον Άρη δεν γίνονται πουθενά άλλο. Σε καμία ομάδα στον κόσμο. Και θέλω τα σημερινά. Το φεύγει, μένει, μένει, φεύγει, φεύγει ο ένας, μένει ο άλλος. Γιατί δεν γίνεται. Λέγαμε ότι θέλουμε ιδιοκτήτη. Λέγαμε εργάματο. Να φύγουν οι διαχειριστές. Να έρθει ένας ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης ήρθε στην ΠΑΕ. Και ήρθε όταν δεν υπήρχε κανείς άλλος. Και ακόμα δεν υπάρχει. Όταν απολόδερνε και δεν ήξαμε τι να την κάνουμε. Ναι. Όταν πηγαίναμε εκεί στο ξενοδοχείο και λέγαμε τι θα γίνει τώρα. Τώρα τι γίνεται. Είμαστε με τον ιδιοκτήτη. Δεν είμαστε με τον ιδιοκτήτη. Τι θέλουμε να κάνουμε. Να ρίξουμε τον ιδιοκτήτη και να πέσει το σπίτι. Το ότι δεν έχετε ένας μεγάλος να αγοράσει τον Άρη. Δεν έχει ευθύνη ο τωρινός ιδιοκτήτης. Δεν ερχόταν, δεν ήρθε και μεγάλος να αγοράσει τον Άρη όταν απέκλειε την Αθλέτικο. Η υγεία που βγάζει ο σύλλογος νομίζω έχει να κάνει με αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Και όσο πολιτικό και να είναι το θέμα. Ή η άβρα. Η άβρα. Όσο πολιτικό και να είναι το θέμα και να βάλουν οι κάποιοι και να φύγει αυτό να δίνει λεφτά, δεν με νοιάζει και όλα λεφτά είναι, τα δίνει. Mm. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για σένα. Το τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε όλοι μας τι Άρη θέλουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι Άρη θέλουμε. Και κατά πόσο μας ανήκει ο Άρης. Γιατί εμείς το έχουμε ξεφτυλίσει τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια. Εμείς όλοι νομίζουμε ότι όλος ο Άρης είναι, μας ανήκει, είναι δικός μας. Και εγώ ήθελα να βάλω πόμπα την Κυριακή και να μην υπάρχει τίποτα. Όπως έλεγε στο τσάλτο. Τίποτα, να μην υπάρχει Άρης. Να μην χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο 5 ώρα το απόγευμα. Να μην τρέχω σαν το χαζόρα, σχολάω 2 και να τρέχω να τους παρατάω όλους και για κάτι για να πάω να δω τον Άρη 3 ώρα. Και εγώ θέλω να από τα θεμέλια, να μην υπάρχει, να μην υφίσταται αυτό το σωματείο. Να μην υπάρχει σαν λέξη στο λεξικό και σαν ομάδα σε άλλο οτιδήποτε. Να μην υπάρχει. Δεν γίνεται να ανεβαίνει η δική μου πίεση 20 επειδή ο άλλος δεν μπορεί να το ξέρω του να βάλει ένα γκολ και επειδή ο άλλος δεν μπορεί να πιάσει μια μπάλα. Το πρόβλημα του Άρη είναι ο Άρης, δεν είναι ο Καρυπίδης. Το πρόβλημα του Άρη είναι ο παδί του Άρη. Αγαπήστε τον Άρη. Αγαπήστε τον. Στο φινάλε είναι φινάλε, να σας πω και κάτι άλλο. Μην τον αγαπάτε μάλλον, μισήστε τον. Μπας και πάρει ανάσα. Μπας και ανατσάνει ρε παιδί μου. Και στο μπας και είμαστε εγώ και οι άλλοι τρεις που πηγαίναμε στη 2 και οι άλλοι οι δύο παππούδες που καθόταν με καθίσματα και βλέπαμε με το Άρης εγενειακός. Αφήστε τον Άρη ήσυχο ρε παιδί μου. Μην τον αγαπάτε ρε τόσο. Δεν θέλει ο Άρης την αγάπη σας τόσο. Δεν χρειάζεται ο Άρης έτσι εμείς έτσι εσείς. Έτσι εμείς τώρα, όχι τότε, επειδή ο Μπρούνο Γκάμα πέρασε 3 και βάλεσε μια κολάρα ή επειδή ο Καρσία έπαιξε το μάτι ζωής του. Τώρα, έτσι εμείς. Έτσι εμείς Άρη, όταν πήγαμε και στο μπάσκετ και έφτασαν 16 άτομα στην κεντρική συνέλευση. 16 τη μία φορά και την άλλη 98. 16 άτομα παρόντος ο Γουλιέλμου που ήθελε να πάρει και την ομάδα. 16 μόνο τρελαθήκανε και πήγαν να δουν τι έχει να πει αυτός που θέλει να πάρει τον μπασκετικό Άρη. Πού ήταν όλοι οι υπόλοιποι που κλαίγανε 3 εβδομάδες πιο πριν που έχανε η ομάδα. Πίσω από ένα πληκτρολόγιο, πίσω από το κινητό τους, πίσω από το δε βαριέσαι μωρέ δε απάγω να πάει κανένας άλλος. Όχι ρε μάγκα, αφού δεν πήγες εσύ, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Ούτε πίσω από το πληκτρολόγιο, ούτε πίσω από το κινητό σου, ούτε από πουθενά πίσω. Θα στρώσεις τον κόλο σου κάτω και θα πας. Θα πας και στον Εραστέχνη να γραφτείς, θα πας και παντού. Αλλιώς, Άρη
θα βλέπει την τηλεόραση. Εγώ νομίζω δεν θα βλέπει καν. Άρη, γιατί 9 στους 10 από αυτούς δεν βλέπουν καν και δεν ασχολούνται καν. Ασχολούνται μόνο στην αναποδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λες και εμείς δεν τραβάμε τη μούρλα μας. Εμείς τώρα δεν βλέπουμε ότι η ομάδα σέρνεται. Ή τραβάμε κανένα ζόρι να φέρουμε τον Παντελίδη. Ποιο να φέρουμε ρε μάγκες, τον Κούπερ. Μήπως συχνάει. Αυτό με τον Κούπερ πάλι το διάβαζα. Όντως φέρτε λέει τον Κούπερ. Κάθε φορά που υπάρχει θέμα προπονητή φέρτε τον Κούπερ. Ναι. Άδωσε με 1 εκατομμύριο ευρώ. Και μήπως ξεχνάει ο κόσμος που ήταν ο Άρης στο πρωτάθλημα επί Κούπερ. 2 νίκες στην Ευρώπη μπορούν να επισκιάσουν όλη τη χρονιά του πρωταθλήματος. Για θύμισε τους όλους. Πού ήταν ο Άρης επί Κούπερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με ποιο προπόνητη έσπασε ο Πανιόνιος τα 60 χρόνια. Γιατί. Επειδή κέρδιζε ο Άρης ένα αθλητικό. Μπράβο, μαγιά του. Και μαγιά μου. Ναι, αλλά έχω θέλει να κερδίσει και τον Πανιόνιο τότε. Ήθελα να κερδίσει και τα τρίκαλα που είχε αποκλείστηκε. Με τα τρίκαλα. Επί Κούπερ δεν ήτανε. Ποιο να φέρουμε. Ξεφωνείς τον Έκτορα, ρε. Ναι, ρε φίλε. Γιατί, άλλη ψέματα λέω. Εδώ μου λέει ο άλλος φέρετε τον Όγιος. Ψέματα λέω. Και αυτό έπαιξε. Εντάξει, δεν ήταν για να φύγει ο Κούπερ όμως. Για άλλο λόγο έφυγε ο Κούπερ. Δεν ήταν αγωνιστική λόγη. Οι λόγοι τους έχω πει κάποια στιγμή έχουν να κάνουν με το μάνατζερ του τότε, ο οποίος ήθελε να φέρει τους παίκτες που ήθελε να πάρει ο Άρης και να πάρει τις προμήθειες. Τι γινότανε που από το αεροδρόμιο, από το σπίτι του μέχρι το αεροδρόμιο, άλλαζε 3 φορές τη τιμή του παίκτη. Ψέματα λέω. Που είχαμε κλείσει αλήθεια, από το Δεκέμβριο. Το ζήτημα δεν πέρασε. Ούτε κανένας ελληνικός Κούπερ μπορεί να αυτή τη στιγμή να πληρώνει η ομάδα 1 εκατομμύριο ευρώ και 800.000 ευρώ. Ούτε 500, ούτε 200 δεν μπορεί να πληρώσει αυτή τη στιγμή η ομάδα να πάρει προπονητή. Τι να κάνουμε. Αυτό να έχουμε. Και εγώ θέλω να αύριο να πουλήσω το αυτοκίνητο και να πάω να πάρω ένα άλλο. Μπορώ. Όχι. Βολεύω με αυτό που έχω. Αλλά για να πάρω αυτοκίνητο άλλο, πρέπει να στρώσω εγώ τον κόλο μου κάτω. Δεν θα μου το πάρει κανένας άλλος. Εμείς θέλουμε να πάει ένας άλλος, να βάλει τα λεφτά, να βάλει παραπάνω λεφτά αν έχει. Δεν μας νοιάζει φυσικά αν το καλοκαίρι τρέχουμε και δεν φτάνουμε και δεν θα μπορούμε να πάρουμε διοδότηση αν βάλει παραπάνω λεφτά. Και φυσικά ακούμε και τον κάθε που λέει δεν είναι πρόεδρος αυτός. Είναι ο ξαδερφό, ο τρίτος, το πέμπτο ο ξαδερφός του. Και τι με νοιάζει εμένα ρε ποιος είναι. Δεν πάρα και ο παππούς του. Με νοιάζει ποιος είναι πρόεδρος. Με νοιάζει να μην κάνει χρέη και να, έχει, να είναι καλά η ομάδα. Και γι' αυτό θα τον κρίνω. Τώρα μάνα ο παππούς του, η θεία του, η γιαγιά του, δεν με ενδιαφέρει καν. Γιατί όλοι οι άλλοι που βάζουν τα λεφτά δεν τα βάζουν. Παρθενογέννηση, τα βγάλαμε τίμιο υδρότα. Και εγώ δεν λέω το βράδυ και εσύ. Εκεί. Και στο κάτω-κάτω και θα σου πω και το τελευταίο. Ένας δεν μπορούσε να πάει στο διαιτητή την Κυριακή που στο έλεγα και να πει ότι ο Κονέ έπαιρνε να βγει το 25. Με κόκκινη. Ο Κονέ έπαιρνε να βγει το 25 με κόκκινη. Δεν μπορούσε να πάει ένας στο ημίχρονο να το κάνει φασαριό διαιτητή. Ένας. Δεν θέλω τη διαιτησία να κερδίσω τη Λιβαδιά, Στέλιο. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Η Λιβαδιά είναι. Η Λιβαδιά είναι. Ήτανε κόκκινη. Όπως έλεγε και τέτοια και Θεοπούλος ο Παρπαντή. Είναι η Λιβαδιά. Ήτανε κόκκινη. Πάμε στον επόμενο, Στέλιο. Μου να είσαι καλά γιατί έχουμε άλλους και άλλους που περιμένουν. Πάμε στον επόμενο, φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Έκοψε το Στέλιο. Δεν τον έκοψε, τον είπα να είσαι καλά. Δεν τον έκοψε. Καλησπέρα. Στέλιο, νομίζω ότι σε έκοψε. Δεν τον έκοψα, ρε. Ας πούμε το θέλω εσύ, θα λέμε και εκτός. Δεν έχουμε άλλον. Τι ώρα είναι? 24. Λες να πάμε σε κανένα break, γιατί έχουμε και τον 6. Σας ψάχνουν κιόλας. Τώρα. Βάλε τον break τον 6, βάλε και τον 6,5 και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Σαν να μιλάω σε τείχο. Παιδιά, να πούμε το εξής. Εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολλές φορές τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα. Αν το πρωί η ΠΑΕ
διώχνει τον Παντελίδη και το απόγευμα τον κρατάει δευτεμβείς. Και τον Ερέρα τον κράτησε και μετά από 13 μέρες από την ανακοίνωση τον έδιωξε. Είχε κάνει post το Καρυπίδης τότε στο Instagram για τον Ερέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στους φίλους που είναι στη γραμμή, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι το Θεϊκόν. Έτσι, το ψητοπολείο στην Αγγελάκη 10 στο κέντρο Θεσσαλονίκης, κοντά στα πανεπιστήμια για τους φοιτητές και για όλο φυσικά το κέντρο της πόλης, με delivery από τις 12.30 το μεσημέρι έως και τις 2 τα ξημερώματα. 2-3-10-2-21-3-21 το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας. Εξυπηρετεί ανατολικά ως και Τούμπα και δυτικά και σταθμό τρένων. Και φυσικά επίσης τα Data Labs, τα οποία είναι μαζί μας και αυτά στη δεύτερη ώρα, το κέντρο διαβίου μάθησης, παρακολούθηση, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά και σεμινάρια στην πληροφορική Εθνικής Άμυνας 14α. Θα βρείτε τα Data Labs, τηλέφωνο 2310-22-29-62, datalabs.edu.gr. Και Γιαννόπουλο Service, να πάτε το φορτηγό σας, να το κάνετε ένα ωραιότατο σέρβις στις καλύτερες τιμές, 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι πόντου στο Καλοχώρι, τηλέφωνο 2310-751-933. Και ο Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνη, πλατεία εμπορίου, σε συνεργασία με διατροφολόγο, ειδολόγο και υγιεινολόγο. Στον Αβράμογλου, μεταξύ άλλων, βρίσκεται απευθείας στον Αμαζόνιο το Νόνι, ο βασιλιάς των αντιοξειδωτικών και ροντιόλα ροζέα για ευτυχισμένες νύχτες, τις οποίες δεν διάγουμε ως Άρης τις τελευταίες ημέρες. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα και στους δυο. Χρήστα Θεοπέτρος είμαι, που είχα πάρει και στο Μάριο. Ναι. Για μένα είναι λάθος αυτό που γίνεται. Ποιο απ' όλα. Να έχει δύο που κρατάνε τον Παντελίδη ακόμα. Θα πρέπει να τον έχουν διώξει μετά τον Μπάτσο τον Εργοτελή. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι ένας παίκτης, ένας προπονητής, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είναι 20 αγωνιστικές στον πάγκο επειδή πρέπει να είναι σο και καλά. Αν κάτι φαίνεται ότι πάει στραβά, δεν πρέπει να το διώχνεις. Για μένα το λάθος ήταν το Εργοτελή και μετά που δεν το διώξανε. Από εκεί και μετά έχει γίνει η ομάδα μπάχαλο. Έχει γίνει η ομάδα μπάχαλο γιατί έχεις βγάλει κάποιους παίκτες που θέλεις να τους διώξεις. Έτσι, και τώρα αναγκάζεσαι να παίζεις με αυτούς τους παίκτες. Γιατί μόνο να παίζεις, να φέρνεις παραδείγματος χάρη του Κορχούτ για αριστερό μπακ, γιατί να το βάζεις αριστερό μπακ, να τον κάνεις αλλαγή και να βάζεις τον Βαλεριάνο αριστερό μπακ. Που τον έχεις για διωγμό, έτσι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν πουθενά. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Και στο μάτς με τη Λαμία, ήθελα να ρωτήσω κάτι γιατί δεν το πήρα χαμπάρι. Σε μια φάση έγινε αλλαγή, μπήκε με Μενέντες, έτσι. Στο τέλος τον έκανε αλλαγή και τον έβγαλε. Υπήρχε κάποιος λόγος τραυματισμού? Όχι. Όχι, ήταν, σωστό ήταν αυτό που έκανε, γιατί τον έβαλε ως αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Μπρούνο Γκάμα. Το Μενέντες. Ναι. Okay. Θεώρησε ότι δεν έπρεπε να βγάλει κάποιον παίχτη από τα χαφ, γιατί τότε του άρεσε με ένα άδειο στον άξονα, γι' αυτό και έβγαλε έναν πλάγιο. Ναι, μετά όμως θα έκανε αλλαγή, έτσι. Εκεί, σε εκείνο, για εκείνο το σημείο σου λέω. Κάποιοι, ας πούμε, είπαν και δεν έβγαλε τον Τζόγλου και θα άφηνε μόνο να παίξει το χώρο του κέντρου. Δεν γινόταν. Λέω, ναι, μετά από στο τέλος τον έβγαλε. Τι να πω, εγώ νομίζω ότι είναι λάθος που γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τουλάχιστον να σμήνει ο Τερζής, που ο άνθρωπος με τον Απόλλωνα στο μάτσο, εμένα μ' άρεσε το κουτσάρισμα του, και για να μην πω ότι θα πρέπει να μείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτός και να ψάξουν να βρουν έναν, γιατί η χρονιά παλεύεται, δεν παλεύεται. Με τον Παντελή δεν πιστεύω ότι παλεύεται. Να ψάξουν από τώρα να βρουν ένα προπονητή ξένο, ο οποίος θα παρακολουθήσει την ομάδα όλη τη χρονιά και να δούμε τι θα γίνει. Έχει βάση καλή αυτό που λες, όντως. Δηλαδή, ας μείνει ο Τερζής, ας την πάει την ομάδα, γιατί χειρότερα από ό,τι την πάει από τον Παντελή δεν πρόκειται να πάει η ομάδα. Ναι. Και ξέρει και τους παίχτες, ξέρει και τα αποδυτήρια, και ας επικοινωνήσουν να βρουν ένα προπονητή, να του πούνε δε στην ομάδα πώς θα πάει, αποφάσισε και το καλοκαίρι να είμαστε έτοιμοι. Είναι αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός πέρυσι με τον Μαρτίνς. Αυτό ακριβώς. Και ο Μαρτίνς είναι προπονηταράς, έτσι. Είναι καλός, ναι. Και δεν, δηλαδή, δεν μπορεί το πρωί να τον διώχνεις και το βράδυ να τον κρατάς. Και αύριο το πρωί να τον ξαναδιώχνεις. Αυτό τον λέμε κι εμείς. Είναι λάθος. Αυτά δεν είναι... αυτά δεν χαρακτηρίζουν επαγγελματική ομάδα. Και δεν μπορείς επίσης να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, στη Λιβαδιά και να το λες γιατί είσαι. Και να σου πω κάτι, φίλε μου, το όνομά σου μου διέφυγε. Πέτρο, για μένα προσωπικά και συγκζά θα κερδίσει το γυαλί χειραγής. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Ναι.
Εγώ μακάρι να κερδίσει. Αν κερδίσει την Ξάνθη, φίλε, αλλάζει το κλίμα. Τι πάει να πει ο τέτοιο. Για μένα μία δεν φτάνει. Για με μία δεν αλλάζει. Καλά, δεν είμαι ότι... να κερδίσει και να χάσει όλα τα άλλα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια κατοσούρα μέσα στην ομάδα. Και ο προπονητής δεν δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί την ανακατοσούρα αυτή. Και την πίεση που υπάρχει. Δείχνει... Ναι. Και την πίεση φυσικά. Αλλά δεν δείχνει να υπάρχει και ένα αγωνιστικό πλάνο στην ομάδα. Δηλαδή η ομάδα, στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, τέσσερις, πώς θα το πω, πώς θα πω, είναι σε κατηφόρα. Αντί να πρέπει να αρχίσει να ανεβαίνει λίγο, έχει δει και καινούργιοι παίκτες να αλλάξει λίγο το πλάνο, το αγωνιστικό, δεν βλέπουμε τίποτα. Δηλαδή παίζεις με τη Λιβαδιά και μου βάζεις τον Μπάσα, ο οποίος είναι δύο κεφάλια κοντότερος από τον Μαρκόφσκι, να το μαρκάρει. Δηλαδή, γιατί δεν βάζεις τον Λιζίση, ρε φίλε, γιατί δεν βάζεις τον άλλο που πήρες απ' έξω. Δηλαδή, ποια λογική έχει αυτό το πράγμα. Βρε, εσύ έφαγες τον γκολ, εντάξει, εκτέθηκες πίσω στην άμυνα, μπροστά είναι το θέμα. Βάλε ένα γκολ, φάει ένα γκολ και βάλε δύο. Και έχεις έναν αντικεινή, τον έχεις πεταμένο σε σκυλιά εκεί πέρα στο 9, να παίζεις σαν σεντρεφόρο, ο οποίος δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει. Δηλαδή, δεν είναι σεντρεφόρο και τον τροφοδοτείς μόνο με γιόμες, έτσι. Είναι και να ανεβαίνει ο Δελιζής να κάνει το playmaker της ομάδας. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Να είσαι καλά. Μακάρι να κερδίσουμε. Μακάρι για να ρεμίσει λίγο η κατάσταση. Γιατί ξέρεις και ποιο είναι το κακό. Ένα τελευταίο να σας πω. Το κακό είναι ότι μας βοηθάνε και τα αποτελέσματα. Αλλά δηλαδή, δεν τα εκμεταλλεύεσαι. Οι άλλοι έχουν τεχεί. Στραβοπατάει ο Παναθηναϊκός ο Παναθηναϊκός έχει τεχεί με την Ξάνθη στο ΑΚΑ. Δηλαδή ο Πανετολικός φαινικεί. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε ξεφύγει τώρα. Αυτό. Ο Άρης μένει στον ένα βαθμό από την πέμπτη θέση επειδή κυρίως τον βοηθούν οι άλλοι αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Και το θέμα είναι ότι θα έρθουν μετά έρχεται και πιο δύσκολο πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Έχεις τέσσερα μάτς που πρέπει να μαζέψεις όσους περισσότερους βαθμούς μπορείς, γιατί μετά είναι τα ντέρμπι. Ναι. Εκεί είναι η ουσία. Ξέρω, έπρεπε να γίνει αυτό που είπαμε, που λέμε οι περισσότεροι. Εντάξει, απλά ο Καρυπίδης έχει έναν εγωισμό, γιατί αυτόν τον εγωισμό τον έχει δείξει και με τον Αναστόπουλο, έτσι, στη Β' Εθνική. Μα δεν είναι δικιά του επιλογή. Που τον κρατούσε και έλεγε ο Αναστόπουλος, θα ανεβούμε. Πήγαινε, έφερνε εκεί με το τέτοιο, με τον Αναπτικό Αστέρα και έβγαινε ο Αναστόπουλος στον εύωσμο και έγινε και έλεγε μετά θα ανεβούμε. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, αλλά έχει αυτόν τον εγωισμό, εσύ Καρυπίδη, αφού το λένε όλοι. Να είσαι καλά, φίλε, γιατί πρέπει να πάμε και στους υπόλοιπους. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο, γεια σου, Χρήσανθε. Χαίρετε. Να δώσω τις συγχαρητήρες στον προηγούμενο για τις απόψεις του. Ναι. Με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Πόσες φορές έχω πει για τον Απόστολο Τριζή να είναι στον πάγκο του Άρη από εδώ και πέρα μέχρι το καλοκαίρι. Το έχω πει 100.000 φορές. Στο τέλος αυτό θα γίνει. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι, δύο κουβέντες θα πω, 2-3 λεπτά. Ναι. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι ο μεγάλος προπονητής, ο κύριος Παντελίδης, το μεγάλος προπονητής εισαγωγικά. Και από την εντεκάδα που έβαλε, ο Άρης είχε αμέσως τρεις παίκτες εκτός. Τρεις παίκτες οι οποίοι χαραμίστηκαν μες στο γήπεδο. Ο ένας βέβαια το είπα ότι είναι ο Ντιγκινή, που μόνο ο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει. Ο δεύτερος ήταν ο Μπάσα, ο οποίος έπαιξε στόπερ. Αχρηστεύτηκε κι αυτός. Και ο τρίτος ήταν ο Ματέο Γκαρσία που εδώ και 4 μήνες είναι αόρατος. Με 11 παίκτες οι οποίοι 3 είναι έξω από τα νερά τους, έξω από τις θέσεις τους, πώς θα ξεκινήσει η ομάδα. Ο κύριος Παντελίδης λοιπόν είχε στον πάγκο δύο στόπερ. Δύο παίκτες που μπορούσαν να παίξουν στόπερ. Έβαλε τον Μπάσα. Αδυνάτησε και το κέντρο, βάζοντας και το Σιώπη και το Ματίγια. Αυτοί οι δυο, Νίκο και Χρήσανθε, ο Σιώπης και ο Ματίγια, που είναι αμυντικά χαφ, αν ο ένας ανεβεί πάνω στον άλλον, εμένα στο ύψος δεν με περνάνε. Ο ένας να ανεβεί πάνω στον άλλο, πάνω στο σώμα στο άλλο. Πιο κοντή από μένα είναι, και οι δυο. Το ότι έχεις σαν ομάδα πρόβλημα με το ύψος γενικότερα δεν επικεντρώνεται μόνο στα χαφ, επικεντρώνεται στις περισσότερες θέσεις. Είπα ένα 38 παράδειγμα. Ναι, okay. Λοιπόν, ο ένας λοιπόν ο στόπερ ήταν ο Ρος, που καλός. Υπάρχει μια... το ότι δεν έχει παίξει, το ότι έχει κάνει λίγες προπονήσεις, το ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί με το Δελιζήσι και με τους άλλους, έχει μια λογική. Και ο δεύτερος είναι ο Λευτέρης Τζόγλου,
που έχει παίξει πολλές φορές στόπερ στο παρελθόν και είναι και 3 μέτρα δαγλάρι, έτσι. Ποιο είναι 3 μέτρα δαγλάρι, κάτσε ρε τώρα. Τζόγλου να παίξει στόπερ με το Δελιζήσι. Ο Τζόγλου θα παίξει στόπερ με το Δελιζήσι. Έχει παίξει ο Τζόγλου με το Δελιζήσι. Δεν γίνεται όμως όταν υπάρχει ένας Μαρκόφσκι και από την άλλη να βάλει τον Τζόγλου. Δεν γίνεται. Εντάξει. Νίκο, τώρα το Μαρκόφσκι, τώρα γιατί άμα το έτρωγε αυτό τον γκολ ο Άρης με τον Τζόγλου πάνω στο Μαρκόφσκι, τώρα θα τον είχαμε στήσει στον Παντελίδη στον Τοίχο και θα τον πετούσαμε πέτρες. Εγώ είμαι. Το εγγυώμαι ότι δεν θα γινόταν έτσι. Ο Μπάσα ήταν πιο κοντά στη λογική ως επιλογή. Ακόμα και από τον Τζόγλου. Ο Μπάσα ήταν τελείως ακατάλληλος για στόπερ. Τέλος πάντων, να μην κάνουμε πολύ κριτική. Ναι. Η άποψη δική μου, και το ξαναλέω, ότι ο Άρης έναν τρόπο υπάρχει για να πάρει καλό αποτέλεσμα μέσα στην Ξάνθη, να μην πάει με τον Παντελίδη. Να μην πάει με τον Παντελίδη. Πάει με τον Παντελίδη, αυτή είναι η απόφαση. Ναι, η άποψη δική μου είναι αυτή βέβαια. Μακάρι να πάει να κερδίσει και την επόμενη μέρα βέβαια θα ξαναβγούν σίγουρα, είτε γίνει έτσι είτε γίνει αλλιώς, μακάρι να κερδίσει και θα ξαναβγώ. Αλλά η δικά μου η άποψη είναι ότι έπρεπε να μην πάει με τον Παντελίδη από εδώ και πέρα, να συνεχίσει ο Τερζής, γιατί ξέρει πρόσωπα και πράγματα μέσα στην ομάδα, ξέρει τα πάντα μέσα στην ομάδα, τα συστήματα, όλα τα πάντα, δεν είναι καινούριος. Και το καλοκαίρι θα πάρει έναν ξένο προπονητή. Νομίζω ότι έτσι μόνο μπορεί να σωθεί η παρτίδα. Όχι με τον Παντελίδη, με τον Τερζής, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού υπάρχει να πραγματοποιήσει ο Άρης το στόχο του που είναι η καλή συνέχεια. Έγινε, να είσαι καλά. Ωραία, λοιπόν, πριν πάμε στους επόμενους δύο, να ενημερώσω τελικά ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η επιχείρηση απομάκρυνση του υπόπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε σε νεοκλασικό στην αρχή της λεωφόρου Νίκης στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για βλήμα από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, μετά την απομάκρυνση του αντικειμένου, φαίνεται πως το σενάριο αυτό απομακρύνεται και πρόκειται για ένα μεταλλικό αντικείμενο, απλά και μόνο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Και έγινε όλο το κέντρο, Γιάχμα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είχα μιλήσει πριν κανένα δύο εβδομάδες με τον Χρήσανδο, είχαμε διαφωνήσει εντόνως για το θέμα Διαμαντόπουλου και Παντελίδη. Καταρχήν δεν μ' αρέσει όταν αλλάζουμε την ιστορία και τουλάχιστον ο Χρήσανδος που ήταν τότε υπεύθυνος τύπου πήραν πριν από 5-6 γραμμές ένας παλιός Αριανός και είπε ότι ο Κούπερ τη χρονιά εκείνη την άφησε την ομάδα. Δεν καταρχήν με τον Κούπερ δεν χάσαμε. Ναι, αλλά δεν το διακόπτει Χρήσανδη εκείνη την ώρα. Σωστά, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται με τον Παντελίδη, ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω τι ψάχνει, αλλά λέγοντα. Έχει ουσία τώρα τι έγινε με τον Κούπερ τότε. Ναι, ουσία, αλλά τι σε εκείνο πάνω και εσύ δεν μιλάς. Τι να μιλήσω τώρα, από για τον Κούπερ. Εδώ γίνεται χαμός. Εδώ μας λένε, πρόσεξε. Μας λένε τώρα, γιατί έβγαλε θέμα Παντελίδη. Πάνω σε αυτό έχει χτίσει ο Ραπτόπουλος 4 χρόνια. Σε αυτό πάνω έχει χτίσει ο Ραπτόπουλος 4 χρόνια. Αντί ας το πω και έτσι. Καθημερινά ο Ραπτόπουλος χτίζει με τον ομά μου. Τώρα τι να κάνουμε. Έφυγε μετά από ένα μάτς που είχα στο 90 από τον Παναθηναϊκό και ο Άρης ήταν από την 5η θέση 4 βαθμούς. Τέλος. Πότε, τι είδε κανένα. Πότε ήταν το 2011 το Γενάρη. Όχι, τι είπες ότι έκανε, ότι. Δεν έχασε από τον Πανιόνιο εντός έδρας ο Κούπερ που σπάσε, λέει, ένα αίτητος 60 ετών υπό προηγούμενος και εσύ δεν μιλάς. Μετά... Δεν έχασε ποτέ ο Κούπερ από τον Πανιόνιο. Μετά τον Πανιόνιο έφυγε νομίζω ο Κούπερ. Όχι. Τον Πανιόνιο τον έπαιξε εκτός ο Κούπερ και μάλιστα τον είχε παίξει. Όχι, δεν τον μετά έπαιξε. Μετά το μάτσα. 0-2 με Μήτρογλου. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Αυτό είναι το ένα μάτσα. Λεπτό. Ένα λεπτό. Τέλος τώρα τι ουσία έχει. Αλλά είναι 0-2 με Μήτρογλου. Ήταν 4 ή 3 βαθμούς πίσω από την 5η θέση. Είχε κερδίσει την Καβάλα εντός. Αν θυμάσαι, μετά τον καινούριο χρόνο, μετά το 11. Λοιπόν, ο Κούπερ έφυγε μετά τον Πανιόνιο το 0-2. Και ήταν νομίζω πάλι μάτς με την Ξάνθη το οποίο ακολουθούσε. Αν δεν κάνω λάθος. Πόσους βαθμούς ήταν πίσω από την 5η? Κάπου εκεί, 5-6 βαθμούς ήταν. Τόσο ήταν. Μπράβο, ωραία, και τι σε λέω, μας πούνε ότι θα έπεφτε κατηγορία γιατί αυτά λένε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Παντελίδη. Αυτό που δεν μπορούμε εμείς που είμαστε και καλά διαφωνούντες με τον Διαμαντόπουλο, θα το φάει το κεφάλι μόνος του ο Διαμαντόπουλος. Χωρίς να είμαι στο ρεπορτάζ και χωρίς να γνωρίζω προσωπικά ούτε το Διαμαντόπουλο ούτε τον Καρυπίδη, και το σημερινό ακόμα το πιστώνει το Διαμαντόπουλος. Έτσι λέω εγώ και εσείς σας μιλάτε τίποτα. Είναι η δικιά μου άποψη και η δικιά μου πεποίθηση. Δεν το έχω διασταυρώσει. Το πήρε πάνω του, έτσι πιστεύω εγώ, δικιά μου άποψη είναι. Ναι, το πήρε πάνω του και επειδή από όσο καταλαβαίνω και μετά τη συνέντευξη τύπου που είπε ο Καρυπίδης, είναι ο μοναδικός που πιστεύει ο Καρυπίδης, το κεφάλι του Διαμαντόπουλος θα το φάει από τον Παντελίδη. Και να το θυμάστε αυτό που σας λέω.
Μάλιστα. Σε καμία άλλη των περιπτώσεων από αυτά που έλεγε ο Καρυπίδης και από αυτά που καταλαβαίνω εκτός αν λέει όλα ψέματα, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που πιστεύει όσο άλλο τίποτα μέσα στον Άρη για τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις. Που εδώ πέρα εγώ προσωπικά δεν τον πιστεύω τον Διαμαντόπουλο, τουλάχιστον για τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις. Για τα μανατζερικά και όλα αυτά μπορεί να είναι πολύ καλός. Αλλά για τις ποδοσφαιρικές γνώσεις εγώ δεν τον πιστεύω. Και δεν τον εμπιστεύομαι. Λοιπόν, σου είχα πει πριν δύο εβδομάδες, πριν το μάθει με τη Λάρισα, ότι έτσι όπως είναι η ομάδα, και είχαμε διαφωνήσει εντόνως, και εκεί είπες πάνω για τους πέντε παίκτες που πήγανε στον Ερέρα και είπανε ότι δεν έχουμε άντοχες, σου είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα κερδίσει. Και μου λες εσύ ποια είναι η Λάρισα και σου λέω μακάρι να τα κερδίσει. Αλήθεια, για μένα δεν μπορεί να τα κερδίσει. Αλήθεια. Θυμάστε την κουβέντα. Αλήθεια λες, βέβαια. Μπράβο, αλήθεια λέω. Λοιπόν, δεν το θέλω να λέω αλήθεια. Μακάρι όπως λες εσύ να πάει να κερδίσει 0-3 με στην Ξάνθη και 4-0 εντός έδρας στα Γιάννενα. Ναι. Μπορεί να έρθει και αφόντιση ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Αλλά παιδιά, δεν γίνεται οι ομάδες να μεταμορφώνονται. Και δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και να σου πω και το άλλο, Χρυσάνθε. Ναι. Είναι τόσο τυχεροί που όλα τα αποτελέσματα είναι υπέρ μας. Σωστά. Γιατί όχι την Ευρώπη δεν θα ονειρευόσουν. Όχι αν δεν έπρεπε στα δύο μάτς 94, θα κοιτούσε για χαμηλά. Δεν είναι ντροπή να τα λέμε. Η εικόνα της ομάδος, της δικιάς μας, δεν είναι καλύτερη από της Λαμίας, ούτε από τα Γιάννενα. Αν θέλουμε να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μακάρι η ομάδα να βγει Ευρώπη. Αυτό που παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο δεν είναι καλύτερο από αυτές τις ομάδες. Δεν σου βάζω τη λιβαδιά γιατί λέω ότι ήταν ένα μάτς. Άσχετο αν κάναμε εγκλήματα και το χάσαμε. Σου λέω σαν γενικότερη εικόνα. Αν εξαιρέσεις τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές. Λοιπόν, καλώς ή κακώς αφού πάμε με αυτόν θα πάμε, μακάρι να κερδίσουμε, αλλά η ομάδα είναι άρρωστη. Βαριά άρρωστη. Και αν οι παίκτες θεωρούνε, γιατί να σου πω κάτι Χρήσανδε, εγώ δεν έχω παίξει επαγγελματικό μπάσκετ, έχω παίξει ερασιτεχνικό. Κάποια στιγμή ένας προπονητής σε ερασιτεχνικό επίπεδο, στην Αλφα Κασκέμ, όταν ήταν ο διώξης διοίκηση, μπήκε μες στα αποδυτήρια, κλείσε την πόρτα και λέει, αυτοί που θέλουν να παίξουν για μένα, σήμερα το παιχνίδι λέει, θέλω να το πάρετε για μένα. Θέλω να βγουν μπροστά. Και κάποιοι που τον πηγαίναμε τον προπονητή, βγήκαμε μπροστά και το πήραμε το παιχνίδι. Αλλά το απέτησε ο προπονητής. Στη δύσκολη ο προπονητής πρέπει να βγει μπροστά και να πει, αν κάποιοι με στηρίζουν, βγείτε μπροστά και πάρτε το για μένα. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω τα αποδυτήρια του Άρη. Και δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Μακάρι να το κάνουνε! Μεθαύριο! Εννοείται. Για το καλό της ομάδας πρώτα, όχι για τον Παντελίδη. Ναι! Ας το ζητήσει... Ναι, Νικό, εγώ... Για την ομάδα, για μας. Ναι. Ας το ζητήσει ο Παντελίδης, αν έχει αυτή την επιρροή σε 8, 7, 10, 12 παίχτες, να βγουν μπροστά και να το πάρουνε. Γι' αυτόν! Θες να σου πω οι παίχτες για ποιον πρέπει να παίξουν πρώτα και τους εαυτούς τους, φίλε. Γιατί η εικόνα της Λιβαδιάς, πρώτα αυτοί εκτέθηκαν. Και μετά μα είναι χαρακτήριστη για τη Λιβαδιά, εντάξει, αυτό το πράγμα. Είναι χαρακτήριστη για τη Λιβαδιά. Πάντως επειδή να το έψαξα. Να κάτι. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή το έψαξα, το τελευταίο παιχνίδι του Κούπερ ήταν 16 Γενάρη του 2011, Άρης Ισπανιώνιος 0-2. Εντάξει, ναι, τι ήμασταν. Μετά από το μάτς με τον Πανιόνιο ή πριν. Μετά το μάτς με τον Πανιόνιο ήσουν ασυνόγδοη θέση με 23 βαθμούς. Ναι, πόσο και ο πέμπτος παίρνει στην Ευρώπη. Ο Εργοτέλης 24. Ωραία, εντάξει. Την καταδικάσαμε την ομάδα τότε. Έφυγε ο Κούπερ και την ομάδα την είχαμε πίσω. Θα πέφτανε κατηγορία. Αυτό που λες για τον Κούπερ, μια τώρα που σε προσέχω και μπορώ να σε προσέξω, πέρα ότι είναι σίγουρα το μάτς με τον Πανιόνιο, το είδα κιόλας τώρα. Ναι. Αυτό βγήκε προς τα έξω από το. Που είπε αυτός από το... Ότι... Όχι, ούτε αυτός το είπε. Εγώ ήμουν εκεί. Ό,τι ναι, και να μου λένε όλοι οι υπόλοιποι, εγώ ήμουν εκεί. Ωραία. Ήμουνα μέσα στα γραφεία, εκεί ήμουνα. Ναι. Ο γυμναστής του. Ούτε ο βοηθός του, ούτε ο Κούπερ ο ίδιος. Ωραία. Ο Πουέμπλα ναι. είπε ότι αν μείνουμε ναι. θα πέσουμε. Ο γυμναστής του. Ναι. Ο Κούπερ δεν είπε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Και το θέμα του Κούπερ ήταν ότι το πρωί ο Κούπερ ήρθε για να... γιατί θα έρχονταν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, αυτός που ήρθε στον ΠΑΟΚ μετά. Από τη Θέλτα τότε. Και δύο άλλες μεταγραφές, όλο το λέω πολύ γρήγορα, είχαν κλείσει αυτοί οι τρεις και ήρθε ο μάνατζέρ του και είπε θα κλείσουν με μένα. Όχι. Και είπε θα κλείσουν με μένα. Θα τους φέρω εγώ. Έναν, πώς το λέγανε, έναν Βραζιλιάνο. Ένα Καμίνσκι μου φαίνεται αμυντικό χάφ. Μπράβο. Και εκεί πάνω, ο μάνατζερ του μεταξύ δεν είναι ο μάνατζερ του. Νομίζω έχει παντρευτεί την αδερφή του, κάτι τέτοιο.
Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Κούπερ εγκλωβίστηκε εκείνη τη στιγμή. Ωραία, από τους δικούς του ανθρώπους. Απλώς εκεί. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ο Άρης θα κινδύνευε με τον Κούπερ. Έχει αφαιθεί και λέμε ότι ο Κούπερ όταν την άφησε την ομάδα, ο Άρης θα έπεσε. Όχι, όχι. Αυτό είναι μια έκφραση που είπε ο γυμναστής του και νομίζω ότι το είπε. Το είπε και ο Μιχαλίτσος, μου φαίνεται κάποια στιγμή μετά. Ναι, γιατί το είπε ο γυμναστής του, σου λέω. Ο Κούπερ δεν το είπε. Εγώ θεωρώ ότι ο Κούπερ θα μπορούσε. Όχι απλά να το γυρίσει, γιατί όντως είχε δώσει μια βάση στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να χάσουμε κάποια παιχνίδια στην Ελλάδα. Ναι, και καλά, θα το γύριζε το κλίμα και πιστεύω θα βγαίναμε και Ευρώπη με τον Κούπερ. Ναι, αλλά γιατί ήταν δική του απόφαση να φύγει, να ξέρεις. Δεν τον έδιωξε ο Άρης δηλαδή. Ήταν δική του απόφαση. Και μετά έγινε ό,τι έγινε μετά. Ας μην έφερε το χι με ΑΕΛ μετά από 7-8 αγωνιστικές και έβγαινε σε Ευρώπη τέλος πάντων. Καλά, ναι, αλλά να μην απαξιώσουμε και τον Κούπερ τώρα. Ναι, αλλά έτσι βγαίνουμε και. Ναι, αλλά ξέρεις τι, ο Συναριανός που είναι εντάξει, και παλιός. Είπε την άποψή του τώρα. Εντάξει. Ναι, και εσύ δεν μιλάς, όμως σταματάς εκεί. Σου είπα, και μιλούσα για τον Παντελίδη πάλι εκείνη την ώρα. Να είσαι καλά, γιατί έχουμε. Αφού είπαμε, θα κατέβω Παντελίδη, τι να κάνω τώρα, τον πάρουμε. Σωστό. Όχι, όχι. Να είσαι καλά, γιατί έχουμε άλλους δύο. Γεια, χαρά. Λοιπόν, δύο τελευταίοι. Και να διευκρινίσω κάτι πριν τους δύο τελευταίους. Ναι. Το Θεός βοηθός που βάλαμε, παιδιά, δεν πάει στην ομάδα. Επειδή βλέπω κανένα δύο-τρεις αρχίσατε πάλι, βρήκατε την ευκαιρία, είχατε καιρό να γράψετε για μας, γράψατε. Το Θεός βοηθός πάει στην ΠΑΕ Άρης. Που το πρωί η ΠΑΕ Άρης λέει σε όλους τους δημοσιογράφους, μην αξίζω να λέω ονόματα, ποιος, ότι φεύγει και τώρα λέει ναι, μένει. Εκεί πάει το Θεός βοηθός. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το πρωί να λες φεύγει και το απόγευμα φεύγει, μένει. Επικοινωνιακά και δεν το βάζει μόνο το Λαμπαοτάρι. Εντάξει, χαιρόμαστε που μας θεωρούν τους πιο έγκυρους. Χαιρόμαστε, αλλά το βάλαν όλοι. Και που μπαίνετε πρώτα σε εμάς. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά. Αλλά ό,τι γράφουμε εμείς, να ξέρετε, είναι δίπλο τσεκαρισμένο. Και με στοιχεία πάντα. Πάμε. Σας θυμίζω ότι γινόταν σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλά τότε κατά τώρα αρχίσουμε να συμπαθούν τον Παντελίδη. Κάποιοι τι έγινε. Όχι. Πώς προκύπτει αυτό. Ο Παντελίδης είναι προπονητής του Άρη και θα συνεχίζεται να στηρίζεται όσο δεν πάει. Άλλο όμως αυτό. Και άλλο, και άλλο το άλλο. Και πρώτα απ' όλα στο στηρίξω τον Άρη. Πάμε. Όχι μεθεπόμενος. Προτελευταίος. Πάμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σου Χρήστατε, γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Γιώργος λέγομαι. Γεια σου Γιώργο. Φυσικά Αριανός. Νίκο, σε σένα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ήσουν στη Λιβαδιά. Ναι. Έκανες μετάδεση στον αγώνα. Ναι. Επιτρέπεται στο ημίχρονο να μπείτε μέσα στα αποδυτήρια. Ποιοι? Να ακούσετε τι λέει ο προπονητής. Όχι. Να το μαγνητοφωνήσετε, να το βγάλετε στο αέρα. Όχι, δεν επιτρέπεται. Φυσικά και δεν. Αυτό έγινε όμως. Το άλλο το ραδιόφωνο εχθές η ώρα 10 το βράδυ μετέδιδε μαγνητοφωνημένη την ομιλία, τα παράπονα και τις οδηγίες του Παντελίδη μέσα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο με το Λεβαδιακό. Και εγώ ήμουν άγαλμα. Συγγνώμη, πώς τα λέγανε δηλαδή. Πώς έγινε αυτό, δηλαδή παίξαν ηχητικό στον αέρα. Ναι, στον αέρα το έπαιξε, παιδιά, η ώρα 10 το βράδυ. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Προφανώς και δεν άκουσα εγώ. Δεν νομίζω τώρα να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει κάποιος άλλος ακροατής που έτυχε να τα ακούσει, ναι, ναι, ας βγει να το πει. Είπε, ακούστε τι λέει ο Παντελίδης. Και ακούω τον Παντελίδη να λέει τα παιδιά. Τι εικόνα είναι αυτή? Αν δεν με γουστάρετε, πέστε το όμως σκοτώ να φύγω. Και άρχισε να τους λέει, γιατί έφυγες εσύ από τη γραμμή, σε είπα θα είσαι εκεί. Και έφυγες από εκεί και πήγες μπορείς εκεί. Μπορείς να μας το στείλει κάποιος συγκεκριμένο. Μπορείς να μας το στείλεις και εμάς, άμα το έχεις. Φίλε μου, εγώ τα άκουγα σαν αδειόφωνο, δεν έκανα να το μαγνητοφωνήσω. Ναι. Η ώρα 10 το βράδυ σου. Καλά, ο Καρυπίδης που κατέβηκες από τη δίκη, ακούγεται στο ηχητικό ή όχι? Όχι, ακούγεται μόνο και λέει μάλιστα αυτός ο οποίος το μετέδιδε, λέει ακούστε τι λέει τώρα ο Καρυπίδης, ο προπονητής στα αποδυτήρια. Μήπως βάλανε το ηχητικό από κάτι άλλο ας πούμε και δεν ήταν ο Παντελίδης και το χιουμορήσαν όπως είπε ο Χρήσανθος? Δεν είναι, εγώ δεν κατάλαβα να χιουμορίζετε. Δηλαδή τώρα εντάξει, άμα έχει βγει ηχητικό είναι σκάνδαλο, αλλά δεν νομίζω. Στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο με τη Λιβαδιά. Εντάξει, εγώ αυτό ακούω. Μήπως ήταν κανένα σποτάκι από YouTube που έκανε κάποιος. Ναι, γιατί τώρα αυτό είναι πολύ χοντρό να γίνει. Ναι, αλλά τι μεταδίδεται όμως στον αέρα, ρε παιδιά. Δεν το μεταδώ, εμείς το μεταδώσαμε. Όχι, δεν το κάνω κριτική σε εσά. Προφανώς μήπως χάσατε καμία τέτοια. Ότι κάνω πλάκα. Ότι το θεώρησε ότι ήταν αδύνατο. Εδώ, μου λέει ένας καλός φίλος και συνάδελφος ότι και σε εμάς λέει το στείλανε αυτό το. Είναι βιντεάκι στο YouTube που το έχει κατασκευάσει κάποιος. Α, εντάξει, άρα είναι. Ευχαριστούμε τον καλό φίλο και συνάδελφο που ακούει.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν. Και πολύ καλό επαγγελματία. Τέλος πάντων. Α, ναι, το μου το στείλαν και εμένα τώρα. Να το βάλουμε να ακούσουμε και εμείς τι είπε ο Παντελίδης, φίλε. Ναι. Δεν είναι ο Παντελίδης αυτός, ρε. Σε εισαγωγικά. Είναι αυτός που είναι από ένα χωριό, ρε. Α, ναι, το έχω δει, εντάξει. Οκ. Εγώ, ρε παιδιά, πρώτη φορά τα άκουσα χθες, γιατί δεν ακούω το και τόσο πολύ. Αλλά χθες που το άκουσα, ήμουν άγαλμα. Λέω, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Τέτοιο τρύπημα δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι too much, ρε. Οκ. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Τώρα, για την ομάδα μας, δύο κουβέντες και τελειώνω. Ναι. Εγώ, επειδή είμαι 69, φεύγα. Έχω περάσει δύσκολες καταστάσεις με την ομάδα μας, πάρα πολλές. Να μην αναφέρω ούτε Κατερίνη, ούτε Τρίκαλα, ούτε Ολυμπιακό, ούτε Εθνικό, ούτε τίποτα. Ναι. Εγώ παρακαλώ όλους τους Αριανούς. Μαζί, τώρα που περνάει η ομάδα τα δύσκολα και μας έχει ανάγκη, να αφήσουμε τον πρόεδρο, να αφήσουμε τον προπονητή δίπλα στην ομάδα, όλοι μαζί να τις μπρόξουμε να ξαναβρεθεί εκεί που πρέπει να είναι. Αυτά και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε στον τελευταίο, Βασίλη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μήπως έχουμε υπερεκτιμήσει. Μήπως έχουμε υπερεκτιμήσει την ομάδα μας. Αυτό έγινε νομίζω στις πρώτες αγωνιστικές. Όχι, και τώρα. Παίζουμε με ομάδες οι οποίες είναι στημένες από πέρσι, από πρόπερσι. Εμείς παίζουμε με 18 καινούριους παίχτες. Με δύο καινούριους προπονητές οι οποίοι ήρθανε, κάνανε, δείξανε. Με παίχτες οι οποίοι εμείς θεωρούμε ότι είμαι ο σκοτώνο. Αλλά αν ο Γκάμα έπιανε το Γκούτρι και δεν έκανε τη σέντρα με τον Ολυμπιακό και τον άλλον με τον Ατρόμητο, δεν θα τρώγαμε τα δύο γκολ. Αν βάζαμε τα πέναλτι τα οποία θα μπορούσαμε να τα βάλουμε αλλά δεν τα βάλαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε άλλους 10-12 βαθμούς. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Να σου πω όμως κάτι. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εγώ μέχρι ένα σημείο αυτό που λες να το δεχτώ. Αλλά και πάλι αυτό εμένα δεν μου δικαιολογεί την εικόνα που παρουσιάζεις. Ναι, γιατί δεν είναι, δηλαδή δεν περιμέναμε. Όχι, όταν λέγαμε ότι θα πάρουμε το Σιώπη, τρελαινόμασταν. Είναι αυτός ο Σιώπης το οποίο περιμέναμε. Όχι. Ο Τάσο Ντόντος δεν έκανε τη δουλειά. Όταν πήραμε το Γκάμα, τον οποίο το πήραμε επειδή πήγε μεταγραφή εκεί και δεν ξέρω τι, στο γήπεδο μας έδειξε αυτά τα πράγματα. Και όλοι οι υπόλοιποι. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε για χαμηλά την μπάλα. Μακάρι να βγούμε στην Ευρώπη. Αλλά και αν δεν βγούμε στην Ευρώπη, δεν το θεωρώ φοβερή καταστροφή. Το θέμα είναι να στήσουμε μια ομάδα. Γιατί αρκετοί από αυτούς έχουν διετή συμβόλαια. Και να δούμε τι θα κρατήσουμε και τι παραπάνω θα κάνουμε. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τα Alter Ego που ήταν και σήμερα μαζί μας. Τρία καταστήματα, θυμίζω, 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και Παύλο Μελά 36 στο κέντρο. Και alterego-fashion.gr, μπαίνετε τώρα από το κινητό σας, όχι αν οδηγάτε. Λοιπόν, για να πάτε να πάρετε κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα, έχω δίπλα μου ένα ζωντανό παράδειγμα που έχει πάει στα Alter Ego. Yeah. Σήμερα ο Χρήσανδος είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο τον ντύσιμό του, θα έλεγα. Η κάλτσα λίγο με προβληματίζει. Δεν συμβαδίζει με τα υπόλοιπα χρώματα που έχεις πάνω σου. Γκρι. Όχι, φίλε. Είναι πολύ πιο ανοιχτό από το γκρι το οποίο μου έδειξες πάνω. Αλλά δεν πειράζει, σε δικαιολογώ. Ευχαριστούμε πολύ και τα Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορεί να παρακολουθήσει τη σεμινάρια μπαρίστα, τουριστικά και πληροφορική εθνικής αμήνης 14α. 2-3-10-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Και Γιαννόπουλο Service 24 ώρες το 24ωρο. Το κινητό συνεργείο έρχεται και σας βάζει μπρος με ένα τηλέφωνο στο 751-933. 24 ώρες, 24/7. Επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και λίγο πριν, ότι ο Θεός βοηθός που βάλαμε και στο site πάει, παιδιά, στο γεγονός ότι το πρωί η ΠΑΕ Άρης βγάζει προς τα έξω ότι φεύγει ο Παντελίδης, το απόγευμα ότι μένει ο Παντελίδης και αν χάσει τώρα ο Παντελίδης θα τον διώξει την Πέμπτη το απόγευμα. Το βράδυ. Ευελπιστούμε να μην χάσει ο Παντελίδης, να κερδίσει. 100%. Να βάλει 3 γκολ θέλουμε ο Παντελίδης και άλλα 3 στον Πας Γιάννενα. Και να λέμε όλοι, μπράβο στον Άρη που τον κράτησε. Δικαίωση Καρυπίδη. Δικαίωση Καρυπίδη που τον κράτησε. Έτσι. Αλλά προφανώς και δεν αποφασίζουμε εμείς αν μένει ή φεύγει ο Καρυπίδης. Εμείς καταγράφουμε τα δεδομένα. Λοιπόν, αύριο δεν θα είμαστε εδώ να καταγράψουμε τα δεδομένα όσο όλα πάω τέλος. Θα είναι ο Χρήστος το πρωί στην Τρόικα. Εδώ το πρωί. Στα πιο χαλαρά του. Λοιπόν, την Πέμπτη δεν θα είμαστε γιατί θα λείπουμε συγκεκριμένα. Θα είναι ο Σταμάτης ο Μουρελής να κάνει 5-6 όλα μπαουτ Άρισον Έρ. Θα τα πούμε ξανά με τη γνωστή σύνθεση την Παρασκευή. Οι δυο μας εννοείς. Οι δυο μας, ναι, εγώ και εσύ, η γνωστή σύνθεση την Παρασκευή. Έχει πει φοβερά πράγματα. Επειδή θα δώσουμε μια ώρα στο Ματζιού και του κλέβω ένα λεπτό. Ναι. Έχει πει φοβερά πράγματα. Έχουν πει φοβερά πράγματα τα παιδιά του Super 3 στην εκπομπή του που έκαναν στο γέννημα. Ναι, όντως. Φοβερά πράγματα με φοβερή ένταση.
εντάξει, και μπινελίκι. Αλλά οκ, okay, οπαδοί είναι. Δεν είναι δημοσιογράφοι ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Και μερικές φορές για να τους καταλάβετε πρέπει να μιλάνε στη γλώσσα τους. Έχουν βγάλει νταλκά από τη μία, αλλά από την άλλη πήγανε 4-5 ζητήματα του The Point. Ακριβώς στο στόχο. Με το δικό τους τρόπο, αλλά το κάνανε, εντάξει, ναι. Ναι, ρε φίλε, αλλιώς okay. θα το πούμε εμείς. Αλλιώς θα το πούνε αυτοί, εννοείται. Στο στόχο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρατάω ένα από αυτά, με διαφορετικό ύφος φυσικά. Ένα από αυτά. Ένα, το ότι πρέπει όλοι μας, όταν πάμε στο γήπεδο, ανεξάρτητα ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι προπονητής, παίχτες, ποιοι είναι ποδοσφαιριστές, είτε τους γουστάρουμε είτε δεν τους γουστάρουμε, είτε τους συμπαθούμε είτε δεν τους συμπαθούμε, στα 90 εκείνα λεπτά πρέπει να τους στηρίξουμε. Και πρέπει να τους στηρίξουμε για να κερδίσει η ομάδα. Και από εκεί και έπειτα, και κριτική και όλα. Αλλά εκεί, στο γήπεδο, πρέπει να στηριχθούν. Και αυτό θα γίνει και την Πέμπτη στην Ξάνθη. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί εμείς θα δούμε, ρε, δεν μας τουρίσα και σένα. Αύριο το πρωί, Τρόικα στο Λίμπερο.